Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Σχολή Γονέων έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί σήμερα την πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη, η οποία θα μας μιλήσει για τη ζωή και το έργο του Αγίου Νεκταρίου. Συγχρόνως θα γίνει μετά την ομιλία παρουσίαση του χορευτικού συγκροτήματος Πανμεγής των Δεξαρχών Περιστερίου, και θα κλείσουμε με παραδοσιακούς χορούς. Η συνδιοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης είναι με το Πνευματικό Κέντρο «Ο Άγιος Φώτιος». Πριν να δώσουμε το λόγο στην Πρεσβυτέρα, θα σας διαβάσω ένα μικρό βιογραφικό. Η συγγραφέας Πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη, μητέρα δύο παιδιών, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, όπου και διαμένει. Ο σύζυγός της, Παρτίρ Νεκτάριος, είναι εφημέριος στον Ιερό Πανμεγίστων Ταξιαρχών στο Περιστέρι. Από το 2001 μέχρι και σήμερα ασχολείται με τη λογοτεχνική, ποιητική, συγγραφική ζωή των Αγίων, ασκητικών διηγήσεων και άλλων έργων. Η συγγραφική της δραστηριότητα ξεκίνησε μετά από προτροπή και ευλογία του Πνευματικού της Ιεράς Μητροπόλεως Σινά, Αρχιμανδρίτη Παύλου, με το βιβλίο «Έμετρα λόγια ψυχής», το οποίο έχει προλογίσει και ο ίδιος. Τα βιβλία και οι ψηφιακοί δίσκοι που έχει εκδώσει η Πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη παρουσιάζονται αναλυτικά στο τέλος του βιογραφικού. Τα έργα αυτά τα έχει παρουσιάσει σε πολλούς ιερούς ναούς στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Αλεξανδρούπολη, Άμφισσα, Άρτα, Γαλαξίδη, Κόρινθο, Κύμη, Μεσολόγγι, Ρόδο και άλλες. Κάποια από τα εκδοθέντα έργα έχουν παρουσιαστεί και εκτός Ελλάδος, στην Κύπρο, Άγιο Νεκτάριο Λεμεσού, Αγία Κατερίνη Λευκοσίας, Άγιο Χαράλαμπο Ερήμης, Άγιο Νικόλαο, Πάνω Λακατάμια στα Μεσού, στην Αγγλία, στον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Αντώνιο και Άγιο Άννη Βαπτιστή, στον Άγιο Νεκτάριο, στον Ιερό Ναό 12 Αποστόλων στον Καναδά, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Αγία Άννα, Αγία Παρασκευή, Άγιο Κωνσταντίνο και Αγία Ελένη. Επίσης έχουν γίνει παρουσιάσεις και σε συναισθιάσεις ενισχύσεως Ιερών Ναών και εκκλησιαστικού έργου, μετά από προσκλήσεις των αντιστοίχων εκκλησιαστικών επιτροπών και φιλόπτωχων αδελφοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Κύπρο, Αγγλία, Καναδά. Οι ιεραποστολικές αυτές δραστηριότητες, τα βιβλία και οι ψηφιακοί δίσκοι CD έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Πειραϊκής Εκκλησίας, των Ιερών Μητροπόλεων Αργολίδος, Βερίας, Φλωρίνης, στην Πάτρα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Λίχνος και Σκάι, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Αλήθεια FM και Θάρι FM. Ακόμη έχουν γίνει τηλεοπτικές παρουσιάσεις του έργου σε σειρές εκπομπών από το Θάρι της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και τον Λίχνο στην Πάτρα. Εκτός Ελλάδος έχουν γίνει παρουσιάσεις τόσο των βιβλίων και των ψηφιακών δίσκων CD όσο και του έργου γενικότερα. Στην Κύπρο, σε πολλές εκπομπές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, στο ΡΙΚ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού και στο ραδιοφωνικό σταθμό Λόγος στη Λευκοσία. Στην Αγγλία, στον ραδιοφωνικό σταθμό London England, τον τηλεοπτικό σταθμό Hellenic TV London England, στον Καναδά, στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Greek Television και Radio Station στο Ρόντο, Κάναδα. Μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Πειραϊκής Εκκλησίας και άλλων ραδιοφωνικών σταθμών, η ιεραποστολική αυτή προσπάθεια έχει διαδοθεί παγκοσμίως. Έχει μοιράσει δωρεάν χιλιάδες ψηφιακούς δίσκους, CD και εκατοντάδες βιβλία στο Πανελλήνιο όσο και στην Ομογένεια Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικής, Καναδά, Αγγλίας, Γαλλίας, Βέλγιο, Γερμανίας, Αφρικής και άλλα. Εκτός από τα συγχαρητήρια, πλήθος ακροατών και αναγνωστών του έργου έχει αποσπάσει ιδιαιτέρως τις ευλογίες και τα συγχαρητήρια του Πατριάρχου Αλεξανδρίας κυρίου Θεοδόρου, ο οποίος και τις απένει με το Σταυρό του Αγίου Μάρκου, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας, αναγνωρίζοντας το ιεραποστολικό έργο. Ευλογίες και συγχαρητήρια τις απέμειναν ακόμη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος, ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κύριος Χριστόδουλος, οι Σεβασμιότητοι Μητροπολίτες Περιστερίου, Άρτης, Βερίας, Καλύμνου, Κέρκυρας, Καστοριάς, Ρόδου, Φλωρίνης, Χαλκίδος, Τορόντο και πλήθος συναϊτών, αγιοσαβαϊτών, αγιοριτών και άλλων μοναχών και μοναζουσών. Μάλιστα, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα στην Αγία Γη, προλογίζοντας το βιβλίο του Αγίου,
παρομοιάζει τον τρόπο γραφής της Πρεσβυτέρας με τους κανόνες των Αγίων στα Μηνιαία. Δείγμα της συγγραφικής δραστηριότητος υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλίνης, με τη διεύθυνση www.pgonzizis.gr. Ακόμη πληκτρολογώντας Πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη σε κάποια μηχανή αναζήτησης του ίντερνετ, φαίνονται κάποιες από τις εκδηλώσεις της. Την όλη αυτή προσπάθεια στηρίζει και ενισχύει ο ιερέας σύζυγός της, πατήρ Νεκτάριος Δημητριάδης, ο οποίος και διανθίζει την ψαλμοδία, με την ψαλμοδία του τους ψηφιακούς δίσκους CD. Συμμετέχει δε είτε μόνος του είτε όπου τον προσκαλούν με 30-μελή χοροδία του Ιερού Ναού, την οποία διευθύνει στις παρουσιάσεις των βίων των Αγίων. Τα βιβλία και οι ψηφιακοί δίσκοι CD που έχει εκδώσει η Πρεσβυτέρα Καλυψό είναι: Έμετρα λόγια ψυχής, περιέχει 111 πνευματικές διηγήσεις, και το βίο της Αγίας Εκατερίνης, προλογίζει ο γέροντας της Ιεράς Μονής Σινά, Αρχιμανδρίτης Παύλος. Η ζωή και το έργο του Αγίου Νεκταρίου. Ο βίος και το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Η ζωή της Παναγίας. Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Παρασκευής. Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας. Ο νεομάρτης Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, ο ιερομάρτης Άγιος Χαράλαμος, ο Άγιος και ιεματικός Παντελεήμων, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, προλογίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιωλίας και Ακαρνανίας κύριος Κοσμάς. Ο Άγιος Λάζαρος Τετραήμερος Φίλος του Χριστού, προλογίζει ο Δόκτωρ Θεοχάρης Προβατάκης, Διευθυντής Υπουργείου Πολιτισμού, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Λογοτεχνών, Άρχων της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος, προλογίζει ο γέροντας της Μονής του Αγίου Σάββα της Παλαιστίνης, Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος. Τραγουδώντας την αγάπη, ο Χριστός μιλάει στα παιδιά, περιέχει παραβολές και θαύματα από την Καινή Διαθήκη και χριστιανικά τραγούδια. Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, προλογίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ταμασού και ορεινής κύριος Ισαΐας. Οι Ποιμένες, προλογίζει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος. Οι Όσοι Παρθένιος και Ευμένιος του Κουδούμα, προλογίζει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Β. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Καλυψό Δημητριάδη, για να μας παρουσιάσει το βίο και τα έργα του Αγίου Νεκταρίου. Ανάστημα κανονικό. Πρόσωπο με υπέρμετρη γλυκύτητα έκφρασης. Από τα γαλανά του μάτια διαχυνόταν μια ακτινοβολία όμοια με αρινό όρθρο. Το λαμπερό του πρόσωπο, στεφανωμένο από κατάλευκη γενιάδα, σου πρόδιδε παραδεισένια μυστικά. Έτσι, σκιαγραφεί τον διευθυντή της Ριζαρίου Σχολής, τον επίσκοπο Πενταπόλεως, τον σημερινό Άγιο Νεκτάριο, κάποιος από τους μαθητές του. Πέραν όμως της γοητείας που ασκούσε η μορφή του, έθελγε και η Αγία του ψυχή, συμπληρώνει άλλος μαθητής. Ήταν σεβάσμιος, πράος, μιλήχιος, ταπεινός, αφιλοχρήματος, άκρος ελεήμων, δηλαδή άξιος πραγματικά κληρικός. Ήταν άνθρωπος της προσευχής και μοναδική του σκέψη και επιθυμία να δημιουργήσει κέντρα προσευχής, μοναστήρια, για να αντλεί η Εκκλησία της πατρίδας μας δύναμη από τα προπύργια του χριστιανισμού. Από την κοιλιά της μητέρας του καιγόταν η ψυχή του από τον έρωτα του Θεού, τον οποίο δεν ύμνησε μόνο με το τάλαντο της ποίησης που του δόθηκε, αλλά και με όλη του τη ζωή, που την πέρασε προσευχόμενος και διδάσκων. Όλες οι περιπέτειες, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, το μίσος που του είχαν κάποιοι, δεν αποδυνάμωσαν την πανίσχυρη αυτή αγάπη του, αλλά αντίθετα, μετά από κάθε πειρασμό, γινόταν γενναιότερος. «Γιατί να αγωνιούμε για τους πειρασμούς μας», έλεγε, «αφού ο ίδιος ο Κύριος προσεύχεται για μας. Όταν δοκιμαζόμαστε, ένα μόνο χρέος έχουμε. Μία εντολή μας έδωσε ο Θεός,
να μην χάνουμε την πίστη μας. Όλα τα άλλα τα κανονίζει εκείνος. Την απέραντη ευλάβειά του την εκδήλωνε ιδιαιτέρως στην Παναγία. 5.000 στίχους έγραψε για αυτήν, η οποία είχε δεσπόζουσα θέση στο δωμάτιό του. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μας χριστιανοί, τόσο συγκινηθήκαμε διαβάζοντας τι πέρασε ο Άγιος στη ζωή του, που σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε σε αυτή τη ζεστή εκδήλωση προς τιμήν του. Επειδή ο Άγιος αγαπούσε πολύ την ποίηση, η πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη προσπάθησε να αποδώσει τη ζωή του ποιητικά. Θα σας την παρουσιάσει με συνοδεία τροπαρίων και ύμνων που έγραψε ο ίδιος ο Άγιος. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε κοντά σας απόψε και μας δίνετε την ευκαιρία να ζωντανέψει στη μνήμη όλων μας και πάλι η συγκινητική ζωή του μεγάλου αυτίου Αγίου της Ορθοδοξίας μας. Ασματικός συνενθόντες πανηγυρίσομεν την ημιν την Αγίαν νεκταρίου του Θεού του αρτιδοξασθέντος παρά Χριστού τι του βίου λαμπρότητη των ιαμάτων τες χάρις η θαυμαστός ευσεβών εις περιποίηση. Στη Σιλιβρία κάποτε, πόλη μέσα στη Θράκη, γεννήθηκε ένα φτωχό, μα άγιο παιδάκι. Ο Δήμος και η Βασιλική, οι θεοσεβείς γονείς του, κάναν τον Αναστάσιο, πέμπτο κατά σειρά παιδί, στο λίδι της ζωής τους. Η γιαγιά τον Αναστάσιο τον υπεραγαπούσε και του δώσε από μικρό έναν θαυματουργό σταυρό που πάντα τον φορούσε. Σε ηλικία 5 ετών τα ήξερε όλα απ' έξω, ψαλτήρι, απολυτίκια, και έλεγε πάντα στη γιαγιά, «Μαζί σου θα προσευχηθώ, δεν πάω έξω να παίξω». Ονειρευόταν το παιδί να γίνει θεολόγος, το Θεό να υπηρετεί και όπου βρεθεί να διαλαλεί τον Άγιο του Λόγο. Σε ηλικία πολύ μικρή ο καλός Αναστάσης, με τον θαυματουργό σταυρό εδάμασε τα κύματα της άγριας θαλάσσης. Με στο καράβι πήγαινε για τους Αγίους τόπους και έσωσε από πνιγμό όλους και τους ανθρώπους. «Σιώπα και πεφήμωσο», λέει στην τρικυμία, και η θαλασσοταραχή έγινε νηνεμία. Ο μικρός Αναστάσιος, κάπου στα 12 του, παίρνει ευχή από τους γονείς να πάει εκεί που ήθελε και του λέγε η καρδιά του. Μα πώς, που ήταν πάμφτωχος, χωρίς δραχμή στην τσέπη, μόνο την επιθυμία του καυτή να τον προτρέπει. Τα βήματα τον οδηγούν κάτω εκεί στο λιμάνι. Τον πλοίαρχο παρακαλά μέσα για να τον βάνει, μα αυτός τον ηρωνεύτηκε. «Άντε μικρέ μια βόλτα, και όταν γυρίσεις κι είμαι εδώ, έλα απ' την πίσω πόρτα». Και δίνει αμέσως εντολή το πλοίο του να φύγει. Όμως αυτό ακίνητο, ο πόνος του Αναστάσιου στον κάβο το τυλίγει. Μα τι έπαθε το πλοίο αυτό, χωρίς καμία βλάβη. Η μηχανή του σαν νεκρή, δεν παίρνει, δεν ανάβει. Στην αμηχανία του ο πλοίαρχος, το βλέμμα του Αναστάση με απορία παράξενα γυρίζει και κοιτάζει. Τα δάκρυα τον έλεγξαν και του μικρού ο πόνος που στο λιμάνι έστεκε τόσο φτωχός και μόνος. «Ανέβα πάνω»,
τούνεψε. Και οι μηχανές σαλεύουν. Το πλοίο εξεκίνησε. Οι ναύτες δεν πιστεύουν. Ο καπετάνιος έφυγε για να ξεκουραστεί. Μανά σου δύο ελεγκτές πάνω στην κουπαστή. Το εισιτήριο, μικρέ. Ποπόδε, τι ντροπή. Κιτρίνησε. Τη γλώσσα του κατάπιε. Τι να πει. Δεν έκοψα εισιτήριο. Είμαι πολύ φτωχός. Πάω να μάθω γράμματα. Ο καπετάνιος με έβαλε. Τον έπιασαν τα κλάματα. Έκλαιγε απαρηγόρητα, γοερά με λυγμούς. Κάποιος περνώντας δίπλα του από τους αναστεναγμούς, τόσο πολύ τον πόνεσε και πλήρωσε για εκείνον. «Πες μου την ιστορία σου, μην κλαις τώρα μικρέ μου. Έλα, είμαι όλος αυτιά. Τι θα σπουδάσεις, πες μου». Τι ευλογημένος άνθρωπος, μαλάκωσε η καρδιά του. Πήρε μακριά τον πόνο του, πάψαν τα κλάματά του. Άνοιξε την καρδούλα του στον άγνωστο αυτό Κύριο. Τα κατάβαθα ομολόγησε, την αγάπη του για το Θεό, της φτώχειας το μαρτύριο. Και οι ώρες του επέρασαν εκεί με τη συζήτηση. Το πλοίο ακούει να σφυρά, έφτασε τη συγκίνηση. Σαν όνειρο μαγευτικό τα πρώτα βήματά του. Στην πόλη, στην Αγιά Σοφιά, πριγκιπονίσια, θεραπιά, περπατούσε στο Γαλατά και σιγοτραγουδούσε. Μα το όνειρο διαλύθηκε. Έγινε όλο άγχος, γιατί έπιασε εκεί δουλειά σε έναν αφέντη αγέλαστο, σκληρόκαρδο σαν βράχο. Μικρό παιδάκι, αδύναμο, δούλευε σε εργαστήρι, στίβαζε μπάλες στον καπνό και η μόνη πληρωμή του ήταν η λιγοστή κακή διατροφή του. Πεινούσε, μα δεν μίλαγε, έπεφτε κουρασμένος. Από το κακό του αφεντικό απογοητευμένος, γιατί συχνά τον έδερνε, έβριζε, τον κλωτσούσε, αχάριστος, αγριάνθρωπος, μα αυτός τον συγχωρούσε. Κάθε αρχή και δύσκολη, όλο μονολογούσε. Περνούσε έτσι ο καιρός, του λιώσανε τα ρούχα. Πάει ευθύς στο αφεντικό, είναι τα μόνα που είχα. Δεν με ενδιαφέρει, νεαρέ. Κοίταζε τη δουλειά σου. Γράψε για να σου στείλουνε κάποιος η φαμελιά σου. Τι να γράψεις τη μάνα του. Φράγκο δεν είχε στείλει. Γράμμα θα γράψω στον Χριστό. Μα αυτόν είμαστε φίλοι. Χωρίς άλλη χρονοτριβή, πιάνει μολύβι και χαρτί και αρχίζει να του λέει. Χριστέ μου, ήρθες στον ύπνο μου. Ρώτησες γιατί κλαίω. Λιώσανε τα παπούτσια. Κρυώνω, ναι, στο λέω. Να, πήγα στον αφέντη μου, μα με έδιωξε με ξύλο. Με χτύπησε, Χριστούλη μου, δεν έχω άλλο φίλο. Η μάνα μου είναι φτωχή, δεν έχουν να φάνε, ούτε έχουν τη δύναμη και μένα να κοιτάνε. Συγχώραμε που σε ενοχλώ, μα σου το λέω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρούχα. Χίλιες φορές τα μπάλωσα και είναι τα μόνα που είχα. Τις νύχτες πέφτω δες γδυτός, λίγο να τα ξεπλύνω. Δεν μπαίνουν πια μες στο νερό. Λιώσανε, τι θα γίνω. Το έκλεισε το γράμμα του. Τ' άφησε να στεγνώσει. Βράχηκε από τα κλάματα που είχε βαλαντώσει. Πρωί-πρωί, πρώτη δουλειά, πάει στο ταχυδρομείο. «Πού πας», του λέει ο γείτονας. «Μικρέ, μέσα στο κρύο». «Άσε, θα σου το πάω εγώ, γύρισε μην κρυώσεις. Χιόνι θα κάνει σήμερα, πυρετό θα σηκώσεις». Παίρνει το γράμμα ο γείτονας και ο Αναστάσης φεύγει. Κοιτά τον παραλήπτη του, βλέπει και δεν πιστεύει. «Στον Κύριο Ιησού Χριστό, τι έπαθω Αναστάσης, τρελάθηκε από τη δουλειά που οπότε έχει χάσει». Τα ανοίγει ο καλός γείτονας. Και ράγισε η καρδιά του. Πήγε και του αγόρασε ρούχα, παπούτσια και κασκόλ, σκουφί και παλτουδάκι. Τη δυστυχία που έκρυβε το άμυρο παιδάκι. Το κάνει δέμα γρήγορα. Το πάει ταχυδρομείο. Και το λαβαίνει ο μικρός δύο μέρες αργότερα που είχε μεγάλο κρύο. «Χριστέ μου, με θυμήθηκες. Πώς να σε ευχαριστήσω.
Θα σε λατρεύω, Κύριε, τα μάτια μου ως να κλείσω. Ντύθηκε και στολίστηκε και πάει στα αφεντικό του. Κοίτα, τι μου στείλε ο Χριστός. Μικρέ, ποιον κοροϊδεύεις? Καλά το υποπτευόμουνα, το ξέρα πως με κλέβεις. Πότε μου πήρες τα λεφτά? Τον άρχισε στο ξύλο, τον εχτυπούσε αλίπητα για να του μαρτυρήσει. Μέχρι π' άκουσε ο γείτονας και έτρεξε ολοτάραχος για να τον σταματήσει. Τι κάνεις, αγριάνθρωπε, έλα να σου μιλήσω. Αν ξαναγγίξεις τον μικρό, εγώ θα σε χτυπήσω. Τον πήρε ο καλός γείτονας και εις το κατάστημά του. Δούλευε και μελέταγε, πήγαινε σχολαρχείο. Και αφού έμαθε γράμματα, 20 χρονών νεαρός, τράβηξε για την Χίο. 10 χρόνια εκεί στο νησί, στο γραφικό λιμάνι, κατέβαινε πολλές φορές, με πέραν τη διάκριση τον πόνο τους να γιάνει. Στο ευλογημένο αυτό νησί, του ξεπληρώθη ο πόθος. Εκάρει εκεί μοναχός. Αυτή ήταν η επιθυμία του και ο Άγιος του στόχος. Πήρε το όνομα Λάζαρος και κλείσε χρόνο από την κουρά. Στο ναό του Αγίου Μινά διάκος χειροτονήθη με το όνομα Νεκτάριος. Και ένιωσε μες στα στήθη, σαν τα τίμια δώρα κράταγε μες στα δικά του χέρια, πως έφτανε στον ουρανό, πως έπιανε τα αστέρια. Της επαξίως υμνήσει πας την αστεία σου ως οδότας ότερ ότι δε δοκασίδι στήλων και δρέωμα άραγες τη σεπτή εκκλησία σου των θεηγόρων νεκτάριων αλήθως των οσίωση λατρέψαντα. Μετά από κάποιο τον εκαλεί ο δεσπότης. Να σου συστήσω, διάκο μου, τον κύριο Χορέμη, προύχοντας, μέγας δωρητής της Χριστού Εκκλησίας. Ήρθε προς γνωριμία σου, του παν είσαι αξίας. Από πού σε, πάτερ Νεκτάριε, πες μας για τη ζωή σου. Πες του τα όλα, διάκονε, αυτό είναι τιμή σου. Και άρχισε κοκκινίζοντας τα παλιά να διηγείται, τα φτωχικά, τα παιδικά τα χρόνια να θυμείτε. Σ' ένα καράβι βρέθηκα μικρός, κατατρεγμένος, άφραγκος, δίχως τίποτα, τόσο δυστυχισμένος. Και όταν είπα στον ελεγκτή, κύριο δεν έχω, κάποιος ευγενής άνθρωπος μέσος απ' την τροπή μου. Παιδί μου, ο Χορέμης ξέσπασε. Εσύ ήσουν στο καράβι. Ο ανιψιός μου ήταν αυτός που σε βοήθησε εκεί με ευσπλαχνία σχάδι. Του κάνες τόσο εντύπωση. Σε θυμάται και κλαίει. Από τότε που σε γνώρισε όλο για σένα μου λέει. Λοιπόν, φεύγεις αν θες και σήμερα. Πάρε άδεια για Αθήνα. Θα βγάλεις το γυμνάσιο τα έξοδα δικά μου. Πού να το πω του ανιψιού, φτερούγησε η καρδιά μου. Ήταν σταλμένος εκ Θεού. Ο φτωχός θα σπουδάσει. Το όνειρο του γυμνάσιου θα βγει, δεν θα το χάσει. Μελέτη, εκκλησιασμός, έτσι περνούσε ο καιρός. Και ο Χορέμης τον έστειλε στον φίλο πατριάρχη, κάτω στην Αλεξάνδρεια, μια γνωριμία να έχει. Τον εκτίμησε ο Σοφρόνιος. Τον είδε έξυπνο, τίμιο και σπουδές αυτός του πρότεινε για το πανεπιστήμιο. Τάγασε ο Νεκτάριος. Όλο όρεξη γεμάτος, στο λιμάνι του Πειραιά ξαναγυρίζει νάτος. Πανεπιστημίου φοιτητής, δεν πίστευε στα αυτιά του. Ό,τι ζήτησε από το Θεό, τα είχε όλα δικά του. Και ο διάκονος Νεκτάριος το πήρε το πτυχίο.
πίσω στην Αλεξάνδρεια και το Πατριαρχείο. Παραμονή Ευαγγελισμού έγινε ιερέας στο Άγιου Σάββα το ναό. Τι χειροτονία ωραία, τι κόσμος, τι πενέματα από τον Πατριάρχη. Μάζεψε ο ιερεύς νεκτάριος στην θύμησή του να έχει. Μα ήρθε και τ' αναπάντεχο, το είπα το αξίωμα. Αρχιερέας εκλέχθηκε σαν χείρεψε μια θέση. Δεσπότης πενταπόλεος. Μήτρα και σάκο φόρεσε το φτωχαδάκι το μικρό της Κωνσταντινουπόλεως. Αυτό που το εχτύπαγε αλίπητα ο αφέντης του. Δεσπότης τώρα στέκεται στην πιο υψηλή τη θέση του. Μα ο διάβολος τον μόχθησε. Κάει και από την πρόοδο του. Και μαύρα αγκάθια έσπηρε στην Άγια Οδό του. Μπήκε μες στους ζηλόφθονους, τους έστρεψε εναντίον. Και κάποιοι τον ανάγκασαν να φύγει από το Κάιρο με ένα πικρό αντίο. Ζηλέψανε την πρόοδο του κόσμου την αγάπη. Στον Πατριάρχη είπανε ότι το ενδιαφέρον του έκρυβε μέσα απάτη. Ωραίγεται το θρόνο σας, γιατί άλλο να τα κάνει. Τόσες θυσίες, τρέξιμο, θέλει να σας ξεκάνει. Δεν νιώθανε οι δόλοι, ούτε κατά διάνοια, ότι μπορεί κάποια ψυχή έτσι να θυσιάζεται, χωρίς να περιμένει ούτε ανταπόδοση μισθό. Να είναι απλά ταγμένη για την αγάπη του Θεού, ακούραστα να τρέχει, να αναπαύει τις ψυχές, το νου της να τις έχει. Να ζει μαζί τον πόνο τους, την κάθε δυσκολία. Μα μόνο τις άγιες ψυχές ζουν αυτά τα μεγαλεία. Τους πίστεψε ο Σοφρόνιος και του στείλε ένα γράμμα πως πάβεται από τη θέση του. Τι σπαραγμός, τι κλάμα. Δεν πίστευε στα μάτια του που γίναν δυο πλοκά ποτάμια που βγαίναν από την ψυχή γιατί τον εσυθλίβανε του κακού τα πλοκάμια. Όχι, δεν φταίει ο Σοφρόνιος. Τον επαραπλανήσαν. Θα τον αγαπώ πάντα εγώ. Με στήριξε, με σπούδασε. Μ' αυτόν με είχε ίσα. Δεν κακίζει ο Άγιος. Δικαιολογεί τα πάντα. Κι ας τον εδιώχναν σαν σκυλί, ας τον έκαναν τόσο άδικα, χωρίς λόγο στην πάντα. Αγγιδώνων ποικίλων, πειρασμών και κινδύνων και περιστάσεων και φθόνου και κακίας ανθρώπων κακοτρόπων ασυνίστια φύλατε τους ετοιμώντας αΐ νεκτάριε παμά. Χωρίς λεφτά, πίκρα πολύ, κλασικό. Μάζεψε τα δυο πράγματα και όταν ξημερώνει, μες στο βαπόρι κάθεται, την θάλασσα κοιτάζει, που την πληθαίνει η ματιά που τρέχει και σταλάζει. Σε ερημικό χαμόσπιτο ψάχνει την άλλη μέρα, κάπου να μένει ο έρημος. Τα νίκια πώς θα δίνει. Του σύστησαν μια τίμια μεγαλοπή γυναίκα, που νίκιαζε ένα φτωχικό, στο φιλοπάπου τα στενά, κοντά στη Γαργαρέτα. «Μα εσείς, δεσπότης πάτερ μου, φτωχικό το σπιτικό μου, δεν έχει πολυτέλειες. Φτάνει για τα ατομό μου». Και σύρθηκε ο δέσποτας, ανέβαινε τις σκάλες, που βράχηκαν κι αυτές μια-μια από των ματιών τις τάλες. Φθινόπορο απότομο, βροχές, λάσπη χαλάζει, τις πόρτες πήρε να χτυπά κι όλο να αναστενάζει γιατί τον αποφεύγανε και τον ειρωνευόντουσαν. Ούτε καν για ακρόαση κάποιοι δεν τον δεχόντουσαν. Πάλι πίσω στο κατώφλι του, με στεναχώρια τόση, τρεπότανε να το διαβεί γιατί κανένα νίκη του δεν είχε να πληρώσει. Ζούσε από το προσφάι της, η νοικοκυρά ό,τι εκέρνα, ούτε δεκάρα τσακιστή στην τσέπη του επέρνα. Στον εκκλησιαστικό τον υπουργό τρέχει την άλλη μέρα. Μα πάει
πατέρ μου, πέστε μου εσείς πώς να σας διορίσω. Έστω και ιεροκήρυκα. Αλλά θα πω, αφού είστε. Όχι, τίποτα δεν γίνεται. Αφού Έλληνας δεν είστε. Έφυγε έξω άναυθος και σε λιγμούς ξεσπώντας. Στου Υπουργείου τα σκαλιά τώρα μονολογώντας. Καλά που είμαι και χριστιανός. Αυτό μου το αφήσαν. Δεν είμαι Έλληνας λοιπόν και με τους άλλους ίσα. Και έκρυψε μες στα χέρια του το Άγιο πρόσωπό του. Κάποιος έπεσε πάνω του, σήκωσε τη ματιά του και είδε έναν Αιγύπτιο τώρα πολιτευτή στην ελληνική κυβέρνηση. Πού ήταν η σχέση τους κάτω εκεί στην Αίγυπτο ευγενής και εκλεκτή. Σεβασμιότατε, τι πάθατε, μου φαίνεται πως κλαίτε. Δεν μάθατε τα νέα μου, ψέματα μη μου λέτε. Μ' απέλυσαν, κύριε Μελά, άνευ απολογίας, χωρίς να μου πούνε γιατί, άνευ λόγου και αιτίας. Και εδώ, τι λέει η σύνοδος, όλο υποσχέσεις μόνο. Με καταλήψαν όλοι τους, αδέκαρο και μόνο. Έλα μαζί μου γρήγορα. Μα που θέλεις να πάμε. Οργίστηκε ο πολιτευτής. Στον υπουργό περνάνε και πήρε ύφος αυστηρό οργισμένου ηγεμόνος. Υπουργέ, το λέω κατάμουτρα, αυτός αξίζει μόνο από τους ρασοφόρους Έλληνες και δεν τον διορίζεις. Ξαφνιάστηκε ο υπουργός. Και πού τον εγνωρίζεις. Τον έζησα στην Αίγυπτο, Έλλην, δέσποτα σπουδαίος, έξυπνος, αφιλοχρήματος, κήρυκας πιο ωραίος δεν υπάρχει στη χώρα σας. Στην Εύβοια, σας αρέσει, θα σας δώσω μια καινή του κήρυκα τη θέση. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Θαύμα έγινε τώρα. Μονολογούσε μέσα του. Δεν θα πεινάω άλλο πια. Πάει, έφυγε η μπόρα. Πετώντας πάει στο φτωχικό, μακαρίζοντας τον ξένο. Ο φίλος μου Αιγύπτιος, πού να το περιμένω. Φεύγω κύριε Ανδρομάχη μου, επέτυχε μια μάχη μου, ναι ναι με διορίζουν. Τάχασε η νοικοκυρά, φεύγεις, σεβασμιότατε, τώρα που σε συνήθισα. Την φίλησε ευλαβικά, από ευγνωμοσύνη και ξέσπασε στα κλάματα. Η φτωχή γυναίκα εκείνη, γιατί ένιωθε τον πόνο του, την πείνα του τη χόρτενε, τον καταλάβαινε αυτή. Κι ας μην ποτέ ο δέσποτας γι' αυτά παραπονιότανε. Φτάνοντας και στην Εύβοια δύσκολα τον δεχτήκανε, γιατί κακές οι φήμες του κι τον ακολουθήσανε. Στον Άμβονα την Κυριακή που πήγε να κηρύξει, μόνο 2-3 άτομα ήρθαν για κοροϊδία. Από τη στεναχώρια του πήγε να λιποθυμήσει. Τα ίδια την επόμενη. Τον έβριζαν με φθόνο. Εξαφανίσου από εδώ, δίβουλε, φαρισαίε, κανείς μας δεν σε θέλει εδώ. Ανεπιθύμητε, χιδέε. Τι πόνο από τις μαχαιριές που σαν σκορπιούδα γκωματιές του τον κάνανε κομμάτι. Το δηλητήριο ήταν πολύ, που έτρεχε σαν τη βροχή μέσα από τα δυο του μάτια. Σπίτι γυρνάει με απόφαση. Χριστέ μου θα νηστέψω. Μία εβδομάδα νηστικός, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό. Κι αν δεν μου απαντήσεις, αν κάποια αλλαγή δεν δω, τότε θα φύγω από εδώ, αλλού να με οδηγήσεις. Θα πάω μες στην έρημο, δεν κάνω εγώ για θέσεις. Η ψυχή μου και τα λόγια μου στον κόσμο δεν αρέσει. Ξαφνικά, ήρθαν Αιγύπτιοι στην Αρχιεπισκοπή, φώναζαν και ορίονταν πως τον Σεβασμιότατο τον εσυκοφαντήσανε. Άλλαξε η κατάσταση, γέμισε η εκκλησία. Κατάλαβαν το λάθος τους, θαύμα από την νηστεία. Όλοι πια τον σεβόντουσαν, το κήρυγμά του βάλσαμο, μπροστά του υποκλινόντουσαν. Η άδολη αγάπη του για κάθε λαϊκή ψυχή ήτανε το παλάτι του. Την αϊπνία, την κούραση, ούτε καν τα σκεφτότανε. Στους πόνους ήταν ο ειδικός, όλες τις λύσεις έβρισκε. Ανάπευε άμετρες ψυχές, καμία δεν του ξέφευγε. Μα του ήρθε η μετάθεση να πάει στη Λαμία. Πατρίδα μου είναι και εκεί. Και μετατέθη ο Άγιος με αντίρρηση καμία.
έκλαψε όλη η Εύβοια, κάθε γωνιά και πέτρα, ξερίζωμα, ξεσηκωμός, πάλι τους κόπους ο Άγιος, έναν έναν εμέτρα. Ως τον έκταρ της χαρίτος, φέρον ημός δεξαμένος, ιερέ νεκτάριε τη καρδία σου, τι των σωρών των σωρόγων σου εφραίνεις γλυκύτητη εν πνεύματι τας ψυχάς των ευσεβών, ο σοφός και θεόπνευστος και θαυμάτων σου τες ακτήσει αη καταπυρσεύεις του Χριστού την Εκκλησίαν λαμπρινωμένην τη δόξη σου. Μέσω στη Λίδας έφτασε στην όμορφη Λαμία. Τον βάλανε σε μόνιμο για να γυρίσει το χωριό και να διαλέξει σπίτι. Απλό ήθελε. Την απλότητα την έμαθε από το μοναστήρι. Πολύ τον συμπάθησε το σπίτι τον οικοκύρη. Ήταν η ταπεινότης του, η πεντακάθαρη καρδιά. Ίδια ήταν και τα πολλά τα ευγενικά του τα παιδιά. Μα ένα τον κυνήγαγε συνέχεια από πίσω. Το έβλεπε ο Άγιος, το παρακολουθούσε. Πότε κρυφά ή φανερά πίσω του ακολουθούσε. Όταν τον είδε ο μικρός μια μέρα μοναχό του, πάει κοντά, κοκκίνησε το παιδικό και αθώο πρόσωπό του. «Τι θες, Κωστή μου, πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω?» «Κάτι ήθελα, παππούλη μου, κρυφό, να σου εξηγήσω». «Κρυφό, καλό είναι ή κακό?» «Καλό, πολύ καλό, δεσπότη μου. Να, ήθελα να πω πως με έχεις μαγνητήσει. Από τον καιρό που ήρθες εδώ, πολύ σε έχω αγαπήσει. Κι εγώ, Κωστή μου, σ' αγαπώ. Πάντα ο Ιησούς Χριστός να σε οδηγεί προς το καλό». Από εκείνη τη στιγμή ενωθήκαν οι ψυχές τους. Τον έπαιρνε παντού μαζί σε όλες τις περιοδίες. Πετούσε από χαρά ο Κωστής, δεν έχανε ευκαιρίες. Πέρασε χρόνος, ο δέσποτας πολλές ψυχές ανέπαυσε, ώσπου ξαφνική μετάθεση για την Αθήνα έφτασε. «Παππούλη, εγώ δεν μένω εδώ, μαζί σου θα με πάρεις», λέει με πόνο ο Κωστής. «Τώρα πες το στον πατέρα μου την άδεια να του πάρεις». Της Ριζαρίου της σχολής διευθυντής διορίστη, και ο πατέρας του Κωστή δεν άργησε, επίστη. Σ' αυτόν τον εμπιστεύθηκε μαζί να τον σπουδάσει και τίποτα από την πίστη του ο μικρός να μην χάσει. Φτάσανε στην πρωτεύουσα και στη σχολή στο χώρο. Φούντωσε πάλι μέσα του του Θεού το θείο δώρο που του είχε κάνει ο Κύριος δίψα για διδασκαλία, να πιάνει ψάρια στη στεριά, ουράνια αλία, να χτίσει νέους χριστιανούς, ιερείς να μεγαλώσει, για του πλησίον την προσφορά των πόθων να τους δώσει. Ατίθαση ήταν όλοι τους, πώς να τους ησυχάσει. Τον τρόπο έπρεπε να βρει για να τους πλησιάσει. Τους πένεσε, που διάλεξαν του ιερέα το δρόμο. «Είσαστε άξιοι που πήρατε, σεις τον σταυρό στον νόμο. Της χαμοζωής στον παραπόταμο ένας καλός ιερέας μπορεί να στρέψει τέκνα μου στον ποταμό ελπίδας, να φτιάξει χίλιους χριστιανούς, να σταματήσει πάθη, να είναι πορεία, να είναι φως, να σπέρνει την αγάπη». Λες σαν να τα καλμάρισε. Μα οι τσακωμοί δεν λείπαν. Μια μέρα σε ένα διάλειμμα κάποιοι χτυπιόνταν δυνατά, του σκοτωμού του είπαν. Τους έφερε από τα αυτή σχεδόν ο παιδονόμος. Μα τα παιδικά άγρια ένστικτα δεν τα φοβίζει ο νόμος. «Μα τι συμβαίνει, νεαροί, αυριανοί ιερείς μας, έτσι σαχλά να μάχεστε ως σαν τα κοκορόπουλα στη σοβαρή σχολή μας?» «Αυτός, κύριε διευθυντά,
πετάχτηκε ο ένας, με ρεθισμένα μάγουλα κατακοκκινισμένα. Τι του κάνες, πες μου εσύ. Τον έσπασα στο ξύλο. Έδεσε την πατρίδα μου, δεν τον εθέλω φίλο. Γύρισε και τους κοίταξε στα μάτια έναν έναν. Τα γαλανά τα μάτια του γίναν συνεφιασμένα. Χλωμός, βουβός, αμίλητος και καταπικραμένος, έκατσε για λίγα λεπτά κάτω, συλλογισμένος. Όλα αυτά που έκανατε με λύπησαν βαθύτατα. Θα πρέπει να τιμωρηθώ, σκέφτηκα εγώ ταχύτατα. Τον εαυτό μου αυστηρά πρέπει να τιμωρήσω. Ειδοποιήσατε τον μάγειρα. Τρεις συνεχείς ημέρες δεν θα φάω και δεν θα πιω. Μη φέρει νερό ή φαγητό. Μα εσείς, κύριε Σκολάρχα, διαμαρτυρήθηκε έντονα ο καλός παιδονόμος. Ναι, με λυπήσατε πολύ, παιδιά. Την ώρα που θα τρώτε, εγώ θα κάνω προσευχή για κάθε ατασταλία. Για να μην γίνετε ξανά του δαίμονα του τσακωμού άλλη φορά εσείς λία. Απέμειναν εκεί άναυδοι οι μαθητές κομμάτια, κοιτάζοντας με έλεος τα γαλανά του μάτια, που γίναν θάλασσα πλατιά και τους ποτίσαν τύψη. Τους εκτοξεύαν στην καρδιά κάτι ανομολόγητο, κάτι που από μέσα τους φαίνεται να έχει λείψει. Συρθήκανε σκυφτοί, χλωμοί, με δέος συνεπαρμένοι. Κλειστήκανε στις κάμαρες, βουβά να ρίξουν κλάματα. Η τιμωρία τους έκαψε πιο πολύ από δική τους. Κι ήτανε δίδαγμα γερό στην νεανική ψυχή τους. Το γεγονός διαδόθηκε στη σχολή αστραπιαία. Και οι μαθητές κατέβασαν τις αιχμηρές τους λόγχες, αρχίζοντας να σκέφτονται τι θα πει ιερέας. Να έχει θυσία η ψυχή, μόνο έτσι είναι ωραία. Για τους εργάτες της σχολής φρόντιζε ιδιαιτέρως. Ήτανε όλοι πάμφτωχοι και όλο τους εσυμβούλευε να μην υπάρχει μέρος που να είναι ακαθάριστο, μήπως και τους σχολάσουν. Οι σύμβουλοι ήταν σκληροί και αν κάτι δεν τους άρεσε, δεν το είχαν σε τίποτα έξω να τους πετάξουν. Ο Λουκιανός, ο πιο φτωχός καθαριστής αποχωρητηρίων, που είχε καρδιά μικρού παιδιού, μα δύναμη θηρίων, αρρώστησε πολύ βαριά. Μπήκε νοσοκομείο. Από τη στεναχώρια του έλειωνε ο καημένος. Θα έχανε τη θέση του, το φτωχικό, το μισθό, που ήταν γι' αυτό αρκετός, τον δυστυχισμένο. «Μην ανησυχείς, Λουκιανέ, δεν θα σ' αφήσουμε έτσι. Για όλους φροντίζει ο Θεός, πόσο μάλλον για τους φτωχούς, όπου αγαπά και αρέσει». «Ποιος καθαρίζει, γέροντα, τώρα που εγώ αρρώστησα?» «Κάποιοι θα πήγαν, Λουκιανέ, δεν έτυχε, δεν ρώτησα». «Σου λέω μην ανησυχείς, τη θέση σου δεν χάνεις. Κοίτα να γίνεις καλά, πήγες να μας πεθάνεις». Και κάποιο Σάββατο, χλωμός, σχεδόν σκελετωμένος, το σκάσε ένα δίωρο από το νοσοκομείο και πέρασε από τη σχολή. Είχε απορία τόση τον αντικαταστάτη του για να διαπιστώσει. Μπαίνει στη δεξιά πτέρυγα. Στο βάθος του διαδρόμου έβλεπε κάποιον σκυφτό με ράσο σηκωμένο. Βούρτσιζε τα πατώματα κάτω, γονατισμένο. Πάει κοντά και άφωνος έμεινε ο Λουκιανός. Ήταν ο δεσπότης του, μες στις βρωμιές εκεί σκυφτός. «Μη φοβάσαι, Λουκιανέ, δεν σου παίρνω τη θέση. Θα άφηνα να σε διώχνανε. Η παιδική σου η καρδιά δεν θέλω να πω. Μα δώσ' μου μια υπόσχεση, μη το μάθει κανένας. Να το κρατήσεις μυστικό, δεν με έχει δει ούτε ένας». Ανάγκη είχες, αδελφέ, και ο γέροντάς σου σκέφτηκε λίγο να βοηθήσει. Το ίδιο θα έκανες κι εσύ, αν ήμουνα στη θέση σου και είχα αρρωστήσει. Τον συνεπήρανε λιγμή, έσκυψε και γονάτισε. Του φίλησε το ράσο. «Αχ, γέροντα δεσπότη, την Άγια σου ταπείνωση, πώς κι εγώ να σπουδάσω». Δύο
πνευματικών διελθών εν ουρανίο ιεράρχα φρονήματι του πνεύματος του Αγίου δοχείων οφθησεπτών ταπεινοφροσύνη σε μνηνωμένος και τρόπης τριστότητος και απλάστη σου η θέση την σύσψυχή σου υποφαίνων λαμπρότητα δισχεγόνεν εν αγής ο κλήρος σου. Όθεν την των λείψανων σου σωρών την μυρύπνων περικυκλούντες βόμεν εν κατανοίξει νεκτάριεν ημίν σωτηρίαν και ψυχόντε και σώματον δίδουν εκάστοτε. Μα ήρθε κι άλλος Γολγοθάς, καλεσμένος σε ένα σπίτι. Εγνώρισε ένα τυφλό κορίτσι λυπημένο, φιλοξενήτο εκεί σε αυτούς, φτωχό κατατρεγμένο. Μίλησε με το γέροντα. Την έλεγαν Χρυσάνθη. Είχε αγγελική καρδιά, όλο αρετές και άνθη. Και εκεί όπου μιλούσανε, την είδε σαν οσία, για την αγάπη του Χριστού πως τα γεννή θυσία. Ο σοφός δεν είχε η ματιά, την είχαν τα παλάτια, αυτά που είδε ο γέροντας στα αγγελικά της μάτια. Γνώρισε και τις φίλες της που την επισκεπτόντουσαν και κουβεντιάζαν το όνειρο που συνέχεια σκεφτόντουσαν. Μια μέρα πάνε όλες μαζί να εξομολογηθούνε. Επέσανε στα πόδια του. «Γέροντα, όλες σκεφτήκαμε να αφιερωθούμε». Όλες μαζί, εκστατικός κοίταζε τις μορφές τους, τις άδολες και τις αγνές, και είδε τις προκοπές του που θα έκαναν οι μαθήτριες αυτές οι αγνές παρθένες, οι πάμφτωχες νύμφες Χριστού πάνω του γατζωμένες. Συνέχεια ερχόντουσαν και στη σχολή οι νέες. «Γέροντα», γκρίνιαζε ο Κωστής, «θα σε παρεξηγήσουν». «Τι να κάνω καλέ Κωστή, ζητάνε μοναστήρι, πες μου και ποιος θα τις νοιαστεί, μόνες και απροστάτευτες θείο ζητούν χατήρι». «Αγνά είναι φτωχοκόριτσα, θέλουν χέρι βοηθείας». «Τρομάζω απ' τη μεγάλη σου, πάτερ φιλανθρωπία, έχεις όλα, έχεις και αυτές, απορώ πως τις αντέχεις, τόσες κοτούρες βάσανα μες στο μυαλό σου που έχεις». Του Πανινιές, στην Αίγινα, στην περιοχή Ξάντος, ήξερε μια γεννήτησα πως υπάρχει μια μονή παλιά και ακατοίκητη. Ήταν η ζωοδόχος πηγή. Σκόπευε κι αυτή αργότερα να αφιερωθεί. Ποιος θα τη χτίσει απ' την αρχή, χρήμα που θα βρεθεί. Πόθο άναψαν στο γέροντα να χτίσει μοναστήρι, στις πριγκίπισες του ουρανού να κάνει το χατήρι. Αχ γέροντα, τ' ακούω και σ' αστίζω. Θα παρατήσεις τη σχολή, δεν σε αναγνωρίζω. Ούτε καν και να το σκεφτείς, για πέντε μικρά γυναία. Πρόσεξε πως μιλάς Κωστή. Κι αυτές είναι αγγέλοι. Θέλουνε σαν τις μέλισσες φωλιά να βρούνε κάπου. Να δώσουνε στον Κύριο το ψυχικό τους μέλι. Συγγνώμη Άγιε γέροντα, κι εγώ τι θα απογίνω. Έμεινε βλέπεις λαϊκός. Κοντά σου πως θα μείνω. Θα είσαι ανταποκριτής, θα μένεις στην Αθήνα, θα βοηθάς τα προβλήματα που θα έρθουν εκείνα και θα σου λέω πώς θα δράς, πώς να με βοηθήσεις. Αυτό το κόπο εσύ Κωστή θέλω να μου χαρίσεις. Δεν ήσουν από μικρός, σύ το δεξί μου χέρι. Σε αυτό το έργο του Θεού πολλά θα καταφέρεις.
δοθήσασι σοφέ. Θαυμάτων χάρις εκ Θεού, η εν της της λείψανη σου ενεργουμένη. Όθεν τη μονή της εισιρεούσι εκ πάσης τάξεως και εινοσούντες υγείαν λαμβάνουσι τη αντίληψη σου Άγια. Ενε φροσύνη Χριστόν υμνούντες τον Άγιμ ασάντασε όσοι και ένα ολόδροσο πρωί με τον μπαστούνι ο γέροντας μπαίνει μες στο καράβι. Παιδί δεκαπεντάρικο που είχε πνεύμα πίθωνος, πρωί-πρωί στην Αίγινα άρχισε να φωνάζει. Χτυπιότανε στην αγορά. «Έρχεται ο δεσπότης, ο δεσποτοκαλόγυρος, τώρα σε λίγο έρχεται την Αίγινα να σώσει». Τα χάσανε οι χωριανοί με τον άρρωστο Σπύρο. Μαζεύτηκε όλη η αγορά από πάνω του τριγύρω. Ξαφνικά ακούνε σφύριγμα. Ακούν στην προκυμαία και βλέπουνε καλόγυρο με εμφάνιση σπουδαία. «Μα τι γίνεται παιδιά μου εκεί?» ρωτάει απορριμμένος. «Απ' το πρωί φωνάζει εκεί κάποιος δαιμονισμένος». Πάει κοντά ο γέροντας και ακουμπά το μπαστούνι στο στόμα του και σταυρωτά αγγίζει το πηγούνι. «Έξελθε πνεύμα πίθωνος, φύγε από το νέο τούτο, εν ονόματι Ιησού Χριστού σε επιτάσσω ούτως». Στο άψε σβήσε ο μικρός, αναστέναξε βαθέως. Όρθιος εσηκώθηκε, ήρεμος, θαραλέος. Τον ευλόγησε ο γέροντας. «Σπύρο, εισοδόν ειρήνης». Αξέχαστη για το μικρό, έμεινε η μέρα εκείνη. Η πόλη αναστατώθηκε με όλα τα συμβάντα. Την ευχή του όλοι έπαιρναν και κάνανε στην πάντα, για να περάσει ο δέσποτας που θαύμα είχε κάνει. Τόσο έξαφνα και γρήγορα το Σπύρο είχε γιάνει. Έτσι επέτρεψε ο Θεός για να τον συμπαθήσουν και στο χτίσιμο της μονής στο μέλλον να βοηθήσουν. Όλο τελειώναν τα λεφτά, μα η Παναγιά του έστελνε γονατιστός κάθε φορά. Στη μάνα μπροστά έκλαιγε και κάποιο θαύμα θα έκανε να τον ευχαριστήσει. Γινότανε τέτοια ψυχή να την δυσαρεστήσει. Μα κι ο ίδιος για τη Δέσποινα έτρεφε θείο έρωτα. Της έγραφε ποίηματα τα βράδια και αξιμέρωτα ύμνους και οδές σιγόψελνε και σιγοτραγουδούσε με δακρυσμένα βλέφαρα μπροστά στη θεία εικόνα της. Πόσο την αγαπούσε. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, Παρθένε μήτυρ άνασα, πανένδροσετε πόκε. Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, χαίρε νυμφία νυμφευτέ, Παρθένε τυράννασα, πανένδρωσε τε πόκε, χαίρε νυμφία νυμφευτέ. Υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα, χαίρε νυμφία νυμφευτέ. Χαρά Παρθένε
νύμφη, ανύμφευτε. Των ουρανίων στρατιών πάσων αγιότερα, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε. Όταν τελείωσε η εκκλησία του Θεού του Πολυέλεου, μία μόνο υπήρχε έλλειψη, του κεντρικού πολυέλεου. Μα που λεφτά, πανάκριβος ήξερε ότι ήταν. Τον χρειαζόταν η εκκλησιά, μα αυτό αδύνατο ήταν. Ναός χωρίς πολυέλαιο, ολοσυλλογιζόταν. Και πώς να γίνει τώρα αυτό. Δάκρυζε και σκεφτόταν, όπως δακρύζει ένα παιδί που ζητάει από τη μάνα. Συντροφιά του λυπητερή χτυπούσε και η καμπάνα. Η μάνα συγκινήθηκε και αλλάζει γνώμη καπιανού που είχε τάμα και κίνησε να πάει πολυέλαιο σε ένα άλλο νησάκι. Μα σαν φτάνει στον Πειραιά, χάνει το καραβάκι. Λυπήθηκε τόσο πιστός και είπε, πίσω δεν πάει. Ο πολυέλαιος Παναγιά ας πάει όπου αγαπάει. Στο πρώτο πλοίο που θα βρω θα τον εβάλω μέσα. Και ακούει, άλλος για έγινα. Πηδά ο πιστός μέσα. Και όταν κατέβει στο νησί, ρωτάει τους κατοίκους, ξέρετε καμιά εκκλησιά να τον επάω δώρο? Τράβα τον και στη μονή, εκεί θα βρει το χώρο. Χτίζει ο δεσπότης εκκλησιά, σίγουρα θα τον θέλει. Χτυπούσε του πιστού η καρδιά, έγινε σαν το μέλι. Τραβά πάνω για τη μονή και σαν τον βλέπει ο γέροντας, έκλαιγε τόσο πολύ που ο πιστός μη ξέροντας σάστησε και περίμενε πολύ να σταματήσει για να του πει αν τον δεχτεί λίγο να του μιλήσει. Πάει στο κέντρο ο γέροντας μέσα στην εκκλησία και φωνάζει από χαρά, αχ μάνα Παναγία, για τη χαρά που μου δώσες κάνε μου άλλη μια χάρη. Όπως εγώ αισθάνθηκα του θαύματος τη χάρη, όποιος άνθρωπος έρχεται και στέκεται εδώ πέρα, κάτω από τον πολυέλαιο, ό,τι ζητάει να γίνεται. Δίνε του χάρη και έλεος, όπως και με μου δώρησες αυτό το Άγιο δώρο. Γρήγορα, τότε οι μοναχές έκπληκτες κάναν χώρο και τον κρεμάσαν. Τέλειωσε, έτοιμη η εκκλησία. Μάνα, πόσες για μένα είναι, εσύ έκανες θυσία. Το κάνει και στις μέρες μας η Παναγιά το θαύμα. Όποιος με πίστη έρχεται ή έχει κάποιο τάμα, κάποιο αίτημα και το ζητά κάτω από τον πολυέλαιο, το κάνει, λένε οι δέσποινα. Ζητά από τον Κύριο έλεος, γιατί το έχει υποσχεθεί του Αγίου Νεκταρίου. Πόσο ζωντανή η πίστη μας, αρήτου μεγαλείου. Στο εκκλησάκι έκανε τώρα ο Άγιος τα εγγένεια, με φυλακτάρι ειδικό απ' την κεωμένη βάτο, δώρο ακριβό του ορού Σινά, όπου του είχαν στείλει κάποιοι που τον εγνώριζαν εκεί καλοί του φίλοι. Δεν έζησε ειρηνικά ούτε τα χρόνια του αυτά τα δύσκολα γεράματα. Κηρύγματα και διδαχές γύρω του μοναχές φτωχές και κόποι για συγγράμματα δεν τον αφήναν ήσυχο λίγο να ξαποστάσει. Γλυκό ψωμί κι ας είχε πια γεράσει. Και με ένα έσχατο χτύπημα, συκοφαντίας αδίκημα, με χαρά ήρθε ο διάβολος πάλι να τον γεράσει. Ότι κορίτσια από πλανή και τα μαντρώνει στη μονή τον εκατηγορήσαν και φτάνει ένας ανακριτής κακόβουλος και αντιπαθής να μάθει την αλήθεια. Κάποιες μοναχές ανάγκασε για να εξεταστούν. Ήτανε κι αυτή, μα η λυπή και ο ανακριτής έτσι επέτρεψε ο Θεός να εξευτελιστούνε. Γιατί ήτανε οι μοναχές κατάλευκες σαν κρίνα, τίμιες και το απέδειξαν άλλα τα χρόνια εκείνα. Ο Κύριος οργίστηκε, έστειλε του ανακριτή μεγάλη αρρώστια, φοβερή, γάγκρενα να τον λιώνει. Πολύ γρήγορα πέθανε, γιατί τον μαχαιρώνανε χιλιάδες φρικτοί πόνοι. Πόνοι του αδικήματος, του εξευτελισμού, αγκάθια που τον πέθαναν δικού του εγωισμού. Το μοναστήρι άνθιζε,
Ο κόσμος βοηθούσε, μα ο γέροντας αρρώστησε και ολόκρυφο πονούσε. Κιτρίνιζε και χλώμιαζε. Δεν έλεγε όμως κάτι. Τον εβασάνιζε πολύ η αρρώστια του προστάτη. Το 1920 μπήκε στο αρετέιο και ο ίδιος πια το ήξερε πως είχε έρθει η ώρα του να πάει στον υπερτέλειο. Δίλιαζε και φοβότανε την απολογία, την κρίση. Αυτός που τόσο δούλεψε. Κι όμως πολύ σκεπτότανε μήπως ο παντοδύναμος απ' έξω τον αφήσει. Άκουσε τη γλυκιά φωνή εκείνου που αγαπούσε, που σε μια άλλη ωραία χει, καινούρια και πιο στοργική, τώρα τον εκαλούσε. Σε με το λέγεις, Κύριε, ψιθύρισαν τα χείλη και κλείσανε παντοτινά. Τώρα τον εσυνόδευαν οι αγγέλοι του οι φίλοι, τον πήρε ο ίδιος ο Χριστός παντοτινά κοντά του και δεν ξαναπόνεσε πια η υπέροχη καρδιά του. Τάχασε η γερόντισσα. Γρήγορα και μηχανικά του άλλαξε φανέλα. Την πέταξε στο διπλανό του άλλου το κρεβάτι και έκραξε από χαρά ο αρρωστός παράλυτος. Είχε συνέβη κάτι. Χαίριστε θλιμμένον ο αρρωγός και των δαιμονών των ο ταχύτατος ιατρός. Χαίρισο τα πάθη και νόσους θεραπεύων των προσιών των Πάτερ εν της λειψάνησου. Χαίρις της Αιγίνης ο θησαυρός και των Ορθοδόξων αντιλήπτορ και βοηθός. Χαίρις της Ελλάδος αγλαϊσμα των αίων, νεκτάρι επαμάκαρ ημών το στήριγμα. Μα τι έπαθε ο παράλυτος? Κουνούσανε τα πόδια του τα κινητοποιημένα. Έγινε θαύμα. Όρθιος ανέκραζε στον ένα ευχαριστώ και ρώταγε ποιος ήταν ο διπλανός νεκρός του. Αυτός που η φανέλα του έδιωξε την αρρώστια του από των οματιών του. Το πρώτο θαύμα ακούστηκε. Το πίμνιό του λούστηκε από χαρά και θλίψη. Χαρά γιατί ήταν Άγιος. Μα και απέραντη θλίψη γιατί συνειδητοποιούσανε το στήριγμα ο προστάτης τους πως είχε πια εκλείψει. Μάχη έγινε στην πομπή που τον εμεταφέραν. Τσακώνονταν ποιοι στους ώμους τους το φέρετρο θα φέραν. Έκλαιγε όλος ο Πειραιάς και έγινα όλη μούλιασε στα δάκρυα τα γοερά. Γιατί ο ήλιος πουλιαζε, κάθε ψυχή μοναχική, κάθε ψυχή θλιμμένη, κρύφτηκε τώρα αιώνια στη χαρά του Κυρίου μας που όλους περιμένει. Αργότερα, τον τάφο του κάπου στους 6 μήνες, με αφορμή μια επιγραφή που φέραν ριζαρίτες, να τον ανοίξουν ήθελαν, να τον εξοραίσουν. Η γουμένη σκέφτηκε, μα θα έχει πια βρωμίσει. Σώμα άψυχο ήτανε, είχε ανησυχήσει. Μια μοναχή είδε όνειρο και τρόμαξε καημένη. Είδε τον Άγιο Γέροντα με χείρα τεταμένη που την εγλυκοφίλησε. Δεν βρώμησα, αδελφή μου, πες το στην ηγουμένη σας και δώσ' της την ευχή μου. Τον άνοιξαν τον τάφο του και μείναν όλοι άφωνοι. Το σώμα του ευωδιαστό, απείραχτο, όχι μόνο, αλλά και μύρο έτρεχε με ουράνια ευωδία, ατράνταχτη απόδειξη για την Ορθοδοξία. Τον άνοιξαν πάλι ξανά μετά από χρόνο 1,5, μα και σε 3 χρόνια. Ολόκληρος, ανέπαφος, ο Άγιος ζούσε αιώνια. Τα θαύματα επλήθαιναν, τα μάθαινε ο κόσμος.
ότι ο Άγιος έσταζε μοίρο ουράνιο πρωτοφανές σαν για σεμί και δυός μου. Στα 10 χρόνια ο Άγιος ακόμα έμενε ολόκληρος όπως τον είχαν βάλει και η ευωδία δεν άλλαζε, γινόταν πιο μεγάλη. Και ο Κύριος επέτρεψε και στα 20 διελήθη να μοιραστεί ο Άγιος, να πάει σ' όλα τα πλήθη. Η φήμη του διαδόθηκε σ' όλη την οικουμένη και η μονή της έγινας τόσο ευτυχισμένη. Τιμάει αδιάκοπα τον Μέγα Ευεργέτη, τον Άγιο της Δέσποτα, που όλα αυτά τα έτη δεν έλειψε από εκεί ούτε λεπτό ούτε ώρα. Το νιώθουν οι μοναχές σε χαρά ή σε κάθε μπόρα. Το νιώθουν και οι πιστοί και τρέχουν κοντά του να αγγίξουν τον τάφο, να ακούσουν την καρδιά του που αδιάκοπα χτυπά σαν προσευχή στον κτίστη, για να μην λείψει σ' όλους μας η ευλογημένη πίστη ότι ο άνθρωπος Θεού ζει αιώνια, δεν πεθαίνει, θαυματουργεί και ωφελεί όλη την οικουμένη. Συλληβρία στον γόνον και γίνεις των εφόρων, των εσχάτης χρόνης φανέντα, αρετής φίλων γνήσιων, νεκταρίων τιμήσομεν πίστη, ως εν Θεόν θεραπώντα Χριστού, αναβλύζει χαριάσεις πάντοδα πας, τις ευλάβους κραυγάζουσι, δόξαν τος εδόξασαν την Χριστόν. Δόξα τος εν θαυμαστός αντίν, δόξα το ενεργούντιν διά σου, πάσινι άματα. Σας ευχαριστήσουμε που με τόσο ενδιαφέρον ακούσατε αποσπάσματα, βέβαια, από τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Θέλουμε να σας πούμε, για όσους δεν μας ξέρετε, ότι με αυτόν τον απλό ποιητικό τρόπο πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και διαδίδουμε έτσι τους βίους των Αγίων. Πίσω από αυτό το έργο, ένας μεγάλος γέροντας της ερήμου, ο γέροντας του Σινά, ο πατήρ Παύλος, που πάντα μας λέει να συνεχίζουμε το ιεραποστολικό έργο στα δύσκολα αυτά χρόνια. Πάντα μας λέει ότι ο πνευματικός νόμος της ελεημοσύνης είναι διαχρονικός. 5 έδωσες, 50 θα πάρεις. Και πάντα μας λέει να γράφουμε τους βίους των Αγίων όσο αντέχουμε και όσο μπορούμε. Σκοπός μας, μέσα από αυτούς τους βίους, ο πρώτος και ο Κύριος, να τον ακούσουν τα παιδιά, οι νέοι, οι μεγάλοι που ίσως δεν ξέρανε την αγιοσύνη του Αγίου Νεκταρίου και τη ζωή του και τα δράματά του. Να μπει σε κάθε σπίτι, σε κάθε γωνιά, και μόνο ο Θεός ξέρει τι σεισμό θα κάνει στην ψυχή του καθενός ανθρώπου, ο κάθε Άγιος. Μέσα από αυτό το έργο μεταφέρονται πάρα πολλά δέματα κάθε μήνα με τη βοήθεια του Θεού, γιατί ο Θεός μας έκανε ένα ακόμα δώρο, να πηγαίνουμε κάθε μήνα στα Ιεροσόλυμα και να επισκεφθόμαστε εκεί τους Αγίους Τόπους και να στηρίζουμε τα μοναστήρια μας. Τα μοναστήρια που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Το τελευταίο μας CD που βγάλαμε μιλάει για τραγούδια για τα Ιεροσόλυμα. Θα τα προσφέρουμε δωρεάν σε όλα τα μοναστήρια και εκείνα θα τα πουλούν. Αν πάτε στους Ποιμένες, το μοναστήρι εκεί που είναι ηγούμενος ο πατήρ Ιγνάτιος, πουλάει τα βιβλία μας που του έχουμε χαρίσει δωρεάν και ζει από τα έσοδα αυτά και σπουδάζει 700 παιδάκια. Αν πάτε στη Βιθανία θα δείτε και εκεί το βιβλίο μας που δωρήσαμε και οι μοναχές εκεί προσπαθούν να ανταπεξέλθουν. Αν πάτε στον Άγιο Σάββα, σε κάποιον καρκινοπαθή θα το χαρίσουν δωρεάν. Και αν πάτε στο Σινά, ο
Γέροντας Παύλος και άλλοι μοναχοί δωρίζουν τα βιβλία μας και τα CD μας για να απαλύνουν πόνους. Έτσι λοιπόν πάντα βρίσκονται ευλογημένοι άνθρωποι, όπως ο κύριος Κορομπίλης, όπως η Αγγελική Ταρασιάδη και ο Χρήστος ο Ταρασιάδης, και συγκινούνται από τα έργα αυτά και μας καλούν. Και με πολύ αγάπη, φαίνεται πολύ τους αγαπάτε για να έρθετε τόσοι σήμερα εδώ με τέτοιο κρύο. Και με πολύ αγάπη λοιπόν παρουσιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις, λέγοντας πάντα. Το έργο είναι ιεραποστολικό. Αν κάποιος δεν έχει ένα, δύο, τρία ευρώ που είναι ένα μεροκάματο ενός Βεδουίνου στο Σινά, μπορεί να πάρει απ' έξω ό,τι θέλει δωρεάν. Όμως, αν έχει και πάρει ένα CD μικρό, αυτό θα γίνει τροφή στους φτωχούς Βεδουίνους, της ερήμου. Θα γίνει καντήλι στα Ιεροσόλυμα στη Βηθλέμ που τώρα τα αλλάζουμε. Θα γίνει στολή στον Άγιο Ιωάννη το Χοζεβά, το μοναστήρι του εκεί, που τώρα πρόσφατα πήγαμε αρκετά πράγματα. Θα γίνει αγάπης έργο. Από έναν άνθρωπο δεν γίνονται ποτέ τα έργα. Μόνο από πολλούς και από το υστέρημα του φτωχού πάντα. Θέλαμε να σας πούμε κάποια καινούργια τραγούδια. Αλλά δεν μας αφήνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Άγιος Νεκτάριος υπεραγαπούσε την Παναγία. Έτσι λοιπόν, τραγούδι για την Παναγία θα σας πούμε. Ένα από τα πολλά μας τραγούδια που γράφουμε, που μαγνητοσκοπούμε, που άλλα παλιά αποκατηχητικά, άλλα λόγια συμπληρώνουμε, άλλες μουσικές φτιάχνουμε και δημιουργούμε έτσι πολλά τραγούδια που είναι βάλσαμο στην ψυχή, μικρών και μεγάλων. Σας το χαρίζουμε λοιπόν αυτό απόψε και ευχόμαστε η Παναγία να αγγίξει και τη δική σας καρδιά. Thank you.
γλυκιά μου Παναγία, που θύγιο της το Χριστό. Χάρισε μας την ειρήνη και ψυχής παρηγοριά. Στο περσινό πανηγύρι, καλή ώρα του Ρουσινά, που σε λίγο θα πάμε, μεθαύριο φεύγουμε για το Ρωσινά, είχαμε πάει 6.000 ευρώ από πολλές εκδηλώσεις και πωλήσεις των βιβλίων μας και έτσι πολλοίς κόσμος βοήθησε και χτίστηκε αμέρος γκρεμισμένο από το εκκλησάκι εκεί στην κορφή και τελείωσε το έργο και λειτουργείται και πάλι το εκκλησάκι. Φέτος λοιπόν ευελπιστούμε να πάμε πάλι χρήματα στον πατέρα Παύλο να δώσει στα βάθη της ερήμου που πηγαίνει εκεί και ταΐζει τόσα φτωχά παιδάκια και πεινασμένα. Μου λέει λοιπόν ο πατήρ Παύλος κάποτε, «Πρεσβυτέρα, με τι ασχολείσαι στο σπίτι?» «Τίποτα, γέροντα. Παπάς μου λείπει, δεν έχω τι να κάνω, στεναχωριέμαι, δεν είναι ωραίο τελικά να γίνεις παπαδιά». «Όχι», μου λέει, «να κάνεις κάτι». «Τι ξέρεις?» «Τι ξέρω, πάτερ, μόνο χορούς ξέρω να διδάσκω. Τίποτα δεν ξέρω». «Θα μαζέψεις τα παιδιά, θα τους διδάσκεις παραδοσιακούς χορούς, ενδιάμεσα στις πρόβες θα τους μιλάς για το Θεό, θα τους μάθεις να νηστεύουν, να ξομολογούνται από μωρά, όχι ότι έχουν αμαρτίες, αλλά θα μάθουν στο πετραχύλι και θα μεγαλώσουν και θα συνεχίσουν και αυτά το έργο, γιατί παράδοση και ορθοδοξία είναι μαζί συνδεδεμένες». Έτσι λοιπόν μεγαλώσαν τα παιδιά μας, γίνανε κοπέλες και νεαροί, παντρεύτηκαν κάποια μεταξύ τους και συνεχίζουν το έργο, το ιεραποστολικό, ακολουθώντας και αυτά πολλές φορές, αφήνοντας τις δουλειές τους, που εργάζονται, χάνουν τα μεροκάματά τους και έρχονται εδώ να παρουσιάσουμε εμείς έναν Άγιο και αυτά να χορέψουν για την πατρίδα μας, που υπάρχει βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Γιατί ξέρουν ότι τα έσοδα αυτά θα πάνε στα Ιεροσόλυμα, θα πάνε στα μοναστήρια μας, θα απαλύνουν πόνο μοναχών και θα βοηθήσουμε όλοι μαζί. Και αυτό λοιπόν θα σας ανοίξουμε την όρεξη. Κάποιοι έχετε ταξιδέψει μαζί μας και έχετε δει πόσο όμορφα περνάμε. Επειδή κάποιος ιερέας από το Βελβεντό της Κοζάνης μας τίμησε και ήρθε απόψε και ήταν κοντά μας εδώ, στα Ιεροσόλυμα, είδε τον αγώνα μας, μας αγάπησε και ξεσήκωσε όλη του την ενορία και ήρθε με πούλμαν μέσα στο δύσκολο και βροχερό καιρό να μας δει. Αφού δούμε λίγες σκηνές από τα Ιεροσόλυμα, να σας ανοίξουμε την όρεξη να πάτε κι εσείς, να βοηθήσετε, να στηρίξετε και το μόνο σίγουρο ότι θα πάρετε τα λεφτά σας πίσω. Ο Θεός τα επιστρέφει πάντα. Αφήνει να δώσεις για εκείνον και μετά στα επιστρέφει εκατονταπλάσια. Θα δούμε λοιπόν λίγες σκηνές από τα μοναστήρια μας και μετά ο πατήρ Κωνσταντίνος θα έρθει να μας πει μέσα σε 2 λεπτά πώς πέρασε στα Ιεροσόλυμα και τι είδε. Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη, κτισμένη πάνω σε 4 λόφους, Σιών, Μωρία, Άκρα, Βεζεθά. Το όνομά της σημαίνει πόλη της ειρήνης, αλλά είναι γνωστή και σαν πόλη Δαβίδ ή πόλη Σιών. Βρίσκεται στο μέσον της Παλαιστίνης και επειδή η Παλαιστίνη θεωρείται ότι βρίσκεται στο μέσον της γης, ονομάστηκε και ομφαλός της γης από τον προφήτη Ιεζεκίη. Πάμε λοιπόν στα βήματα του Χριστού μας, από τα πρώτα του χρόνια, να γνωρίσουμε μαζί
όλη την Αγία Γη. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης ο Υιός του Θεού. Η πόλη Ναζαρέτ, κτισμένη σε μια κοιλάδα στην νότια Γαλιλαία. Η Ναζαρέτ είναι η πόλη που έγινε ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκεται η δροσερή πηγή όπου η Μαριάμ ερχόταν συχνά για να πάρει νερό και που σήμερα είναι αγίασμα. Σε αυτό το σημείο ακούστηκαν τα χαρμόσυνα λόγια του Ευαγγελισμού από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προς την Παρθένου. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού». Και δόθηκε η ταπεινή απάντηση της Παρθένου Μαρίας εκεί στην πηγή. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Η Ναζαρέτ εκείνα τα χρόνια ήταν ένα μικρό και κακόφημο χωριό. Γι' αυτό και όταν ο Φίλιππος ανακοινώνει αργότερα στον Ναθαναήλ ότι ευρήκαμε τον Μεσσία, παίρνει την απάντηση «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι». Κι όμως είναι η πόλη όπου ο Ναζωραίος πήρε το όνομά του ή να πληρωθεί η γραφή ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Δυτικά της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται το χωριό Ρημή. Εδώ βρισκόταν το σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Αναστάσα δε Μαριάμεν τες ημέρες εκείνες, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής, εις πόλην Ιούδα. Εδώ βρίσκεται και η ονομαστή πηγή της Θεοτόκου, στην οποία ερχόταν η Παναγία μας και έπαιρνε νερό όσο καιρό την φιλοξενούσε η Ελισάβετ. Η ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εδώ σκίστηκε η πέτρα που προστάτευε την Ελισάβετ μαζί με τον πρόδρομο κατά την βρεφοκτονία του Ηρώδη. Βηθλεέμ, εδώ γεννήθηκε ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Ο προφήτης Ισαΐας αναφέρει: «Θα φυτρώσει κλαρί από τη ρίζα του Ιεσέ και από τη ρίζα αυτή θα ανεβεί το άνθος και εκείνη την ημέρα η ρίζα του Ιεσέ θα είναι και θα σηκωθεί αρχηγός όλων των εθνών». Ο ναός της γεννήσεως του Χριστού μας. Ο πρώτος ναός χτίστηκε από την Αγία μας Ελένη το 326 μετά Χριστόν πάνω στο σπήλαιο της γέννησης. Καταστράφηκε όμως και ξαναχτίστηκε από τον Ιουστινιανό το 527. Το 1169 ο αυτοκράτορα Αλέξης Κομνηνός ανακαίνισε τη μολυβδοσκέπαστη οροφή και κόσμησε τον ναό με περίφημα ψηφιδωτά. Είναι πεντάκλητη βασιλική με 48 κολόνες σε 4 σειρές. Κάθε κολόνα έχει 5,5 μέτρα ύψους με επιστέγασμα εξαιρετικής τέχνης και ονόκρανα. Στο έδαφος μπορεί κανείς να δει τα θαυμάσια ψηφιδωτά από την εποχή του Ιουστινιανού. Από το Άγιο Βήμα του Ναού της Γεννήσεως. Είναι σκοτεινό, αλλά φωτίζεται με 53 καντήλια. Κάτω από την Αγία Τράπεζα, στο γυαλιστερό άσπρο μάρμαρο, έχει τοποθετηθεί ένα σημαίνιο αστέρι, με τη λατινική επιγραφή «Εδώ γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός από την Παρθένο Μαρία». Το σπήλαιο ανήκει σε εμάς τους Ορθοδόξους και καθημερινά τελείται
η Θεία Λειτουργία. Μέσα στο σπήλαιο, στο δεξί μέρος, βρίσκεται η Αγία Φάτνη, όπου η Παρθένος Μαρία τοποθέτησε το θείο βρέφος. Δίπλα στην Αγία Φάτνη υπάρχουν τρεις κολόνες. Ένα άνοιγμα στο βράχο, όπου μέσα βρίσκεται ο βωμός, εκεί όπου οι μάγοι ακούμπησαν τα δώρα που προσέφεραν στον Κύριό μας. Βγαίνοντας από το σπήλαιο, στη δεξιά σκάλα, κατεβαίνοντας, θα δούμε τα οστά των υπείων και των μητέρων τους που μπήκαν στη μέση, να μην τα σφάξει ο βασιλιάς Ηρώδης. Ο Ιορδάνης ποταμός, ο μεγαλύτερος και ιερότερος ποταμός της Αγίας Γης, έχει μήκος 220 χιλιόμετρα. Η Ιορδάνη σημαίνει ορμητικός και είναι πραγματικά ορμητικός ποταμός. Εδώ χωρίστηκαν οι 12 φυλές του Ισραήλ πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας. Εδώ βαφτίστηκε ο Ιησούς μας από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευβεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξαση. Σαραντάριον όρος, ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, όπου ο Κύριος επειράστηκε του διαβόλου. Νίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες και αφού πειράστηκε, άρχισε μετά το δημόσιο έργο του. Το βουνό αυτό είναι γεμάτο με σπηλιές, φυσικές και τεχνητές, όπου παλιά σκήτευαν πολυάριθμοι αναχωρητές. Η εκκλησία της Μονής είναι δίχωρη και το μεγαλύτερό της μέρος είναι βράχος. Μέσα στο ναό υπάρχει ο βράχος πάνω στον οποίο καθήμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διεικώνουν αυτόν. Είναι κτισμένο σε απόκρημνη πλαγιά, 492 μέτρα από την επιφάνεια της νεκράς θάλασσας. Από το Σαραντάριο η θέα είναι θαυμάσια και απέραντη. Βλέπει κανείς προς τα κάτω την πέρα του Ιορδάνη πεδιάδα, την νεκρά θάλασσα, την έρημο του Ιορδάνη και την Ιεριχώ πνιγμένη στο πράσινο. Εν ερήμον εισθέψαντα των θεάνθρωπων εχθρός σατάν εκπειράζουν ήδη τους λίθους δείχνεις ειν αγένονται αυτόν αρτύπην αυσάντη και ισόρος αναγάγων βασιλείας κοσμικάς υπέδειξε αυτό λέγον η προσκύνησης μη δώσω Χριστός δεν έφυγε. Τιβεριάδα. Το ελληνορθόδοξο μοναστήρι μας, επωνόματι των 12 Αποστόλων. Για μας τους χριστιανούς, η περιοχή αυτή έχει μεγάλη σημασία, γιατί γύρω από τα παράλια ο Κύριος κάλεσε τους Αποστόλους και από αλλιείς ψαριών τους έκανε αλλιείς ανθρώπων. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Κύριος περπάτησε
στα παράλια αυτής ή τη διέπλευση διδάσκοντας τις διψασμένες καρδιές των ανθρώπων και τελώντας εξαίσια θαύματα. Σε μια θαλασσοταραχή επετίμησε τη θάλασσα και αυτή ησύχασε. Εδώ θεράπευσε τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών, εδώ περπάτησε στα νερά της και έφτασε στο καΐκι των Αποστόλων. Εδώ τους είπε να ρίξουν τα άδεια τους δίχτυα και αυτά γέμισαν τόσο που σκίζονταν. Άλλοτε θεράπευσε αρρώστους και χόρτασε τους τετραγισχυλίους με 7 άρτους και λίγα ψάρια. Εδώ μετά την Ανάστασή του παρουσιάστηκε στους μαθητές του. Στα παράλια της λίμνης υπήρχαν αρκετές πόλεις, όπως η Καπερναούμ, τα Μάγδαλα, η Βυζδαϊδά, η Τιβεριάδα και άλλες. Κανά, η εκκλησία των Ορθοδόξων του Αγίου Γεωργίου, που είναι χτισμένη στον τόπο όπου βρισκόταν το σπίτι του Σίμωνα του Κανανίτη, μαθητού του Κυρίου μας και γαμπρού του γάμου. Στην Κανά ο Κύριος κάνει το πρώτο του θαύμα. Μετατρέπει το νερό σε κρασί. Εδώ ακόμα γεννήθηκε και ο Απόστολος Ναθαναήλ. Σήμερα μέσα στο ναό υπάρχουν 2 από τις 6 λίθινες ιδρίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας. Ο Κύριος μας μιλάει στην μητέρα του σαν Θεός. Τι εμεί και εσύ γίνε. Κι όμως μετακάνει το πρώτο του θαύμα, θέλοντας να μας δείξει ότι αλλάζει γνώμη. Η Παναγία μας λοιπόν πάντα μεσήτρια για μας προς τον Υιό της. Ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εδώ στην Καπερναούμ ο Κύριος έκανε τα περισσότερα θαύματά του. Θεράπευσε τους 2 τυφλούς, το δαιμονισμένο, τον παραλυτικό που τον κατέβασαν από τη στέγη δεμένο με σκοινιά, την πεθερά του Πέτρου, τη συγκύπνουσα γυναίκα, το δούλο του εκατόνταρχου, την αιμορροούσα, το γιο του βασιλικού. Εδώ ανέστησε την κόρη του αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Όμως η Καπερναούμ ήταν και η πόλη την οποία απείλησε ο Ιησούς με αυστηρή τιμωρία για την απιστία της. Δίπλα στη συναγωγή βρίσκεται και το σπίτι της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου, την οποία θεράπευσε ο Κύριος από τον πυρετό. Το φρέαρ του Ιακώβ. Το λέμε έτσι γιατί ο Ιακώβ το άνοιξε και το έδωσε στο γιο του τον Ιωσήφ. Εδώ στο πηγάδι του Ιακώβ συναντήθηκε ο Ιησούς με τη Σαμαρίτιδα, όπου έκατσε για να ξεκουραστεί και τη ζήτησε νερό. Εδώ φανέρωσε ο Θεός ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνεί. Μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών υπήρχε μεγάλη έχθρα και οι μένα Ιουδαίοι πίστευαν ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται στα Ιεροσόλυμα, ενώ οι Σαμαρίτες στο όρος Γαριζίν. Στο χώρο που βρίσκεται το φρέαρ, η Αγία μας Ελένη έκτισε πανέμορφο ναό που αργότερα καταστράφηκε και ο Αυτοκράτορης Τιμιανός πήρε το περιστόμιο στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα υπάρχει υπόγειος ναός, ενώ από πάνω χτίστηκε μεγαλοπρεπής καινούριος. Στην έξοδο του ναού του φρέατος υπάρχει εντυχισμένη πλάκα αφιερωμένη στον Κύπριο Αγιοταφίτη Αρχιμανδρίτη Φιλούμενο που κατακρεουργήθηκε κατά την ώρα του Εσπερινού στις 29 Νοεμβρίου το 1979. Η συνείδηση των πιστών τον έχει κατατάξει στους ιερομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Το ωραιότερο όρος της Γαλιλαίας. Ο προφήτης Δαβίδ αναφέρει «Θαβόρ και Ερμών εν το ονόματί σου αγαλιάσονται». Θεωρείται ιερό γιατί εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου μας μπροστά στους 3 μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, την ώρα που συνομιλούσε με τους προφήτες Ηλία και Μωυσή. Πάνω στο όρος Θαβόρ σήμερα βρίσκεται και το σπήλαιο όπου κατοίκησε ο αρχιερέας Μελχισεδέκ και από το οποίο βγήκε για να συναντήσει τον Αβραάμ,
Εκεί ετέλεσαν θυσία με άρτο και ίνο, η οποία ρυπάγει στον ουρανό, γι' αυτό και ο Δαβίδ λέγει «Σύ ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Υπάρχει και κατακόμβη, όπου μέσα βρίσκεται εκκλησάκι στη μνήμη των 54.000 σφαγιαστέν των πατέρων από τους Πέρσες. Ακόμα και μία ξέσκεπη στέρνα του Σαλαδίνου από την εποχή του 1213 μετά Χριστόν. Η σημερινή εκκλησία είναι χτισμένη στα ερείπια παλαιότερου ναού του 8ου αιώνος και περατώθηκε το 1861. Η Ιεριχώ ήταν η πατρίδα του αρχιτελώνη Ζακχαίου, ο οποίος για να δει τον Ιησού δεν δίστασε να ανέβει στη Σικομορέα, επί τη ηλικία μικρός ίν. Επίσης εκεί ο Ιησούς είπε την παραβολή των δεκαμνών, της οποίας το νόημα είναι ότι σε εκείνον που του έχουν δοθεί πολλά χαρίσματα και τα καλλιεργεί, θα του δοθούν ακόμα περισσότερα. Από εκείνον όμως που δεν έχει να παρουσιάσει το παραμικρό έργο, θα του αφαιρεθεί και το μικρότερο χάρισμα που έχει. Σήμερα ο προσκυνητής, επισκεπτόμενος το μοναστήρι του προφήτη Ελισαίου, αντικρίζει στην αυλή του και την παραφιάδα της πανάρχιας και ξερής Σικομορέας που ανέβηκε ο Ζακχαίος. Ανατολικά του Πρετορίου βρίσκεται η προβατική Κολυμβήθρα ή στα εβραϊκά Βηθεσδά, η οποία είχε 5 στοές. Εκεί κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, παράλυτοι, οι οποίοι περίμεναν τον άγγελο που κατέβαινε για να αναταράξει το νερό της δεξαμενής. Όποιος έμπαινε πρώτος μέσα στο νερό, μετά την αναταραχή του, γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η πάθησή του. Σε αυτή την Κολυμβήθρα, ο Κύριος θεράπευσε τον άνθρωπο που ήταν 38 χρόνια παράλυτος, αφού δεν είχε κανένα να τον βοηθήσει για να κατέβει πρώτος στο νερό, και του είπε να μην ξαναμαρτήσει. Λέγεται όμως ότι ο ευεργετηθής από τον Κύριο παράλυτος ήταν αυτός που χαστούκησε τον Κύριο ενώπιον του αρχιερέως. Νότιο-ανατολικά του όρους των Ελαιών βρίσκεται η Βιθανία, ιδιαίτερη πατρίδα των αγαπημένων φίλων του Χριστού μας, του Λαζάρου και των αδελφών του Μάρθας και Μαρίας. Στο σημείο που οι αδελφές έτρεξαν για να προϋπαντήσουν τον Κύριο, είναι χτισμένη η γυναικεία μονή της Αναστάσεως του Λαζάρου και των αδελφών του. Στο δεξί μέρος του ναού σώζεται βράχος που έχει σχήμα ράχαιος όνου. Σε αυτόν κάθισε ο Κύριος πριν εισέλθει στη Βιθανία. «Κύριε, Ιησώδε, ο αδελφός μου ούκανε τεθνική», λέγει αυτή ο Ιησούς, «αναστήσεται ο αδελφός σου». Σήμερα στη Βιθανία, που είναι αραβικό χωριό, βρίσκονται ο τάφος του Λαζάρου, το σπίτι του Λαζάρου, το σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, γνωστό από την αλυσμόνητη πράξη της γυναίκας που έχισε το μύρο στην κεφαλή του Κυρίου μας, και η Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας ή Προϋπαντήσεως. Προς τη δυτική πλευρά σώζεται μέχρι σήμερα ο τάφος του Λαζάρου, σκοτεινός και υπόγειος σε βάθος 27 σκαλιών. Όπως είναι γνωστό, ο Λάζαρος έζησε 30 χρόνια μετά την Ανάστασή του και για να αποφύγει την οργή των Ιουδαίων έφυγε από την Παλαιστίνη και πήγε στο Κίτιο, στη σημερινή Λάρνακα της Κύπρου. Το Πρετόριο ήταν το δικαστήριο και ταυτόχρονα η κατοικία του Ρωμαίου ηγεμόνα της Παλαιστίνης, που την εποχή του Χριστού μας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Εδώ έφεραν τον Κύριο, μετά από τον Άννα και τον Καϊάφα, για να δικαστεί. Στο χώρο αυτό ο Κύριος καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, μαστιγώθηκε, χλεβάστηκε από τους στρατιώτες. Εδώ τον έντυσαν με κόκκινη χλαμίδα και του έβαλαν στο κεφάλι το ακάνθινο στεφάνι. Σήμερα σώζονται οι φυλακές του Κυρίου, του ληστού Βαραβά και των δύο ληστών που σταυρώθηκαν μαζί του, καθώς και οι τρύπες στο βράχο που πέρασαν τα πόδια του φυλακισμένου Χριστού. Υπάρχουν επίσης τμήμα του λιθόστρωτου, αρχαίο βαφτιστήρι και μια μεγάλη δεξαμενή που ονομάζεται Στέρνα της Αγίας Ελένης. Αυτή χρησιμοποιόταν σαν υδραγωγείο των φυλακών.
Πλάι στη Στέρνα προς τα ανατολικά υπάρχει ορθογώνιος χώρος που χρησιμοποιήθηκε σαν κατακόμβη την εποχή των διωγμών. Το σημερινό πρετόριο είναι κτίσμα του 18ου αιώνα και ανήκει στους Ορθοδόξους. Υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία του Πρετορίου καθώς και μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Βενεδίκτου. Κάθε χρόνο γίνεται η αναπαράσταση της πορείας του Κυρίου μας από το Πρετόριο στο Γολγοθά. Αυτή η οδός ονομάζεται Οδός του Μαρτυρίου. Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκκλησίον πάθος της Αποστόλης έλεγεν εν διόδον ιδού της Αναστάσεως, ο αρχαιότερος και ιερότερος ναός όλου του κόσμου. Στην πόρτα του ναού αριστερά υπάρχει η σχισμένη κολόνα από όπου βγήκε το Άγιο Φως όταν το 1549 οι Αρμένοι δωροδόκησαν τον Τούρκο διοικητή να μην αφήσει τον Ορθόδοξο Πατριάρχη να μπει στο ναό και να πάρει το Άγιο Φως. Μπαίνοντας στο ναό και δεξιά από την Αγία Αποκαθήλωση υπάρχει μια σκάλα με 27 σκαλοπάτια που οδηγεί στο φρικτό Γολγοθά. Ο ιερός αυτός βράχος έχει ύψος 4,5 μέτρα και διαιρείται σε 2 παρεκκλήσια. Στο Ορθόδοξο παρεκκλήσι, μπροστά από τη Σταύρωση υπάρχει η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων από μονοκόμματο μάρμαρο που στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Γύρω από το μάρμαρο της Αγίας Τραπέζης είναι χαραγμένα τα λόγια «Θεωρεί το αίματι και νοθέντη δέσποτα Χριστέ, εξής αχράντου πλευράς και ζωοποιού, θυσία μεν πέπαυτε, ειδωλική πασα δεηγή, σου της ενέσεως την θυσία αναφέρομεν». Κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο που σπινώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας και που σήμερα έχει καλυφθεί με ασήμι. Νότια της Αγίας Τράπεζας ξεκινάει μια μεγάλη σχισμή στο βράχο που καταλήγει στο ισόγειο, εκεί που βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αδάμ. Λέγεται πως η ρογμή αυτή δημιουργήθηκε με το σεισμό που έγινε μόλις ο Θεάνθρωπος παρέδωσε το πνεύμα. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλην αφήκε το πνεύμα και ειδού το καταπέτασμα του ναού ισχύει στις 2 από άνωθεν έως κάτω και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησα. Μέσα στο ναό της Αναστάσεως υπάρχουν πολλά παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσι του Ακανθίνου Στεφάνου. Ο τόπος ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Το παρεκκλήσι του διαμερίσαντο τα ημάτια μου. Το παρεκκλήσι του εκατόνταρχου Λογκίνου. Το παρεκκλήσι των κλαπών. Η φυλακή του Χριστού και η λιποθυμία της Θεοτόκου. Παρεκκλήσι του Μίμου Άπτου, ο τόπος όπου ο Κύριος φανερώθηκε μετά την Ανάστασή Του στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία αφού Τον αναγνώρισε αποκαλώντας Τον Ραβουνί,
θέλησε να φιλήσει τα πόδια του, το παρεκκλήσι της Αγίας Κολώνας, το παρεκκλήσι των κηδευτών του Κυρίου μας, Νικοδήμου και Ιωσήφ του Απαρημαθέας. Πανάγιος Τάφος, το Άγιο Κουβούκλιο διαιρείται σε δύο μέρη, στον Προθάλαμο όπου βρίσκεται ο λίθος του Αγγέλου και στον Κυρίο Θάλαμο όπου βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος. Στον Προθάλαμο σε ειδική θήκη υπάρχει ο Άγιος Λίθος, δηλαδή κομμάτι από το λίθο που σφράγισε τον τάφο του Κυρίου μας και από Άγγελος Κυρίου τον απεκύλησε από τη θύρα του μνημείου κατά την Ανάστασή του. Ακίμητος αγιοταφίτης φρουρός, διορισμένος με σουλτανικό φυρμάνι, βρίσκεται συνέχεια παρόν, βεβαιώνοντας έτσι με την παρουσία του τα απαράγραπτα δικαιώματα των Ελλήνων επί του Παναγίου Τάφου. Πιο μέσα βρίσκεται ο ζωοδόχος τάφος του Κυρίου, ο χώρος όπου τοποθετήθηκε το νεκρό του σώμα. Είναι καλυμμένος με δύο λευκά μάρμαρα, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο για να προστατεύεται. Πάνω από τον τάφο του Κυρίου εικονίζονται σε ανάγλυφο μάρμαρο το σώμα του Χριστού που ανασταίνεται ανάμεσα σε δύο αγγέλους και υπάρχουν χαραγμένοι διάφοροι ευαγγελικοί στίχοι που έχουν σχέση με την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Η τελετή του Αγίου Φωτός γίνεται το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου. Χιλιάδες πιστοί της Ιερουσαλήμ και προσκυνητές άλλων χωρών κατακλείζουν τον Μανίαιο Ναό της Αναστάσεως από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Στις 12 το μεσημέρι και ενώ οι καμπάνες ηχούν πένθυμα, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με συνοδεία αρχιερέων και λοιπόν κληρικών έρχεται από το Πατριαρχείο και αφού οι εκπρόσωποι των Αρμενίων, των Συνιανών και των Κοπτών ασπαστούν τη δεξιά του Ορθοδόξου Πατριάρχη, δίνονται τα άμφια όλοι οι αρχιερείς και οι κληρικοί και ο Πατριάρχης πλήρη αρχιερατική στολή και αρχίζει η Μεγάλη Λιτανία που ξεκινά από το Άγιο Βήμα του Καθολικού και κάνει τρεις γύρους γύρω από το Άγιο Κουβούκλιο. Κανένα φως δεν υπάρχει στο ναό. Μετά τη Λιτανία, ο Πατριάρχης βγάζει τη μεγάλη αρχιερατική του στολή και παραμένει με ένα κάτασπρο στιχάρι, πετραχύλι και ζώνη. Ο Αρχιθυρωρός βγάζει τις σφραγίδες από τη θύρα του κουβουκλίου και ο Πατριάρχης μπαίνει μέσα στο ιερό κουβούκλιο με δύο δεσμίδες κεριά, σβησμένα. Ο Πατριάρχης μπαίνει μόνος του στον Πανάγιο Τάφο και κλείνει η θύρα. Γονατιστός μπροστά στον τάφο του Χριστού, προσεύχεται στον Κύριο για να αναδείξει το φως αυτό, διαβάζοντας την ειδική ευχή του Αγίου Φωτός. Το Άγιο Φως διανέμεται πρώτα από τη δεξιά τρύπα του Ιερού Κουβουκλίου, τους Ορθοδόξους, από την αριστερή τρύπα στους Αρμενίους και από την πόρτα σε όλους τους πιστούς, όταν ο Πατριάρχης εξέρχεται από το Ιερό Κουβούκλιο. Ευχαριστούμε θερμά την Πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη για την καταπληκτική παρουσίαση του θέματος «Η ζωή και το έργο του Αγίου Νεκταρίου». Επίσης, θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσουμε και τον σύζυγό της, πατέρα Νεκτάριο, εφημέριο στον Ιερό Ναό Πανμεγίστων Ταξιαρχών στο Περιστέρι. Στη συνέχεια θα συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας
με το συγκρότημα παραδοσιακών χωρών ιερού ναού Πανμεγίστων Ταξιαρχών Μητροπόλεως Περιστερίου. Ξεκίνησε την δραστηριότητά του το 1995 με τότε ιδρύτρια και δασκάλα του χορευτικού, την πρεσβυτέρα Καλυψό Δημητριάδη. Από το 2002 μέχρι σήμερα, τα μαθήματα συνεχίζονται από την κόρη της, Μαργαρίτα Δημητριάδη. Η Μαργαρίτα Δημητριάδη, με πάρα πολλές παραστάσεις στο εξωτερικό, Σερβία, Σκόπια, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κίνα, αλλά και Ελλάδα, αθά την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος. Το συγκρότημα συμμετέχει κάθε χρόνο σε εκδηλώσεις του Δήμου Περιστερίου για τους εορτασμούς εθνικών επετείων της χώρας, καθώς επίσης και σε φεστιβάλ και σε εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Αττική, εκπροσωπώντας τον Ιερό Ναό και τη Μητρόπολη Περιστερίου. Έχει δώσει παραστάσεις 2 φορές στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, το 1999 και το 2002, εκπροσωπώντας τη Μητρόπολη Περιστερίου και τη χώρα μετά από πρόσκληση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Συμμετείχε με επιτυχία σε χορευτικές εκδηλώσεις στο Νις της Σερβίας, μετά από πρόσκληση του Πατριάρχη Σερβίας για τους εορτασμούς της Εθνικής Επετείου. Το συγκρότημα αποτελείται από 40 άτομα περίπου, οι περισσότεροι πλέον χορδιδάσκαλοι στο επάγγελμα, που όλοι ξεκίνησαν τα πρώτα τους χορευτικά βήματα από την Εκκλησία και συνεχίζουν ακόμη να είναι μέλη αυτού του χορευτικού. Στον Ιερό Ναό υπάρχουν επίσης τμήματα μαθητών, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων, αποτελούμενα από 150 άτομα στο σύνολο που διδάσκονται ελληνικούς χορούς. Προχωρούμε λοιπόν να απολαύσετε σε παραδοσιακούς χορούς το συγκρότημα. Ο πατήρ Χροντίδος θα μιλήσει στο ενδιάμεσο όταν θα κάνουμε την αλλαγή. Μπήκαμε στο δίλημα αν θα φέρναμε όλους τους χοροδιδασκάλους ή τα παιδιά που διδάσκονται τώρα τον τελευταίο καιρό τους χορούς. Είπαμε να φέρουμε τα νεότερα παιδιά για να τους δώσουμε θάρρος και να δουν πόσο οι Έλληνες αγαπούν τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και εσείς να δείτε χορούς παράξενους από το Εικόνιο και την Καπαδοκία. Στο πρώτο μέρος θα χορέψουν το ξύπνημα του γαμπρού, τα κουτάλια, τα μαχαίρια, το τσίφτ, το τεκ Εικονίου και τη σουρουντίνα. Thank you.
Πόσο δύσκολο είναι να μάθεις να χορεύεις με αυτά τα πασουμάκια που είδατε. Θέλει πολλά μαθήματα και πολλή επιμονή. Αυτούς τους χορούς που είναι παλαιοί χοροί και κοιτάμε να τους κρατήσουμε στην παράδοση, τον τελευταίο μήνα διδάχτηκαν αυτά τα καινούργια παιδιά μας. Μέχρι να αλλάξουν, για να χορέψουν τα πιο γρήγορα και τα πιο ζωντανά. Θέλουμε να πούμε ότι με μεγάλη μας χαρά, ό,τι βιβλία δώσουμε έξω από το ειστέρημα, αυτό έχει την αξία, θα πάνε στον Άγιο Σάββα για να φτιάξουν εκεί κάποια έργα, αλλά και μας προέτρεψαν να φτιάξουμε ένα σαββαίτικο συναξάρι με τη ζωή πολλών Αγίων, να το δίνουν εκεί ευλογία, να μείνουν στην ιστορία, στη γενιά μας και στα παιδιά μας, η ζωή των Αγίων με αυτόν τον απλό ποιητικό τρόπο που είδατε. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πάλι και πολλάκι στην, θα το πω, την Αγγελική την Ταρασιάδη, η οποία είναι αιτία που φιλοξένησε εδώ τα παιδιά μας, στο ξενοδοχείο τους, μας τάισε, μας έδωσε κλίνη να κοιμηθούμε και χώρο
για να μπορέσουμε να βρεθούμε εδώ απόψε. Τα Ιεροσόλυμα είναι ανεξάντλητα. Ό,τι και να πεις, αν δεν πας ο ίδιος να τα δεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Πολλοί από εσάς έχετε έρθει μαζί μας. Και πολλοί είδαν να δακρύζατε την ώρα που βλέπατε τους Αγίους Τόπους. Ο πιο πρόσφατος ιερέας στην εκδρομή που ήταν μαζί μας ήταν ο πατήρ Κωνσταντίνος, ο οποίος ενθουσιάστηκε, έκλαιγε συνεχώς, και αυτός και η καλή παπαδιά του. Ζήσανε πολλά και θέλουμε δύο λόγια να μας πούν από αυτά που πέρασαν εκεί. Πατέρα Κωνσταντίνε, είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ απόψε. Εμείς, αγαπητοί αδελφοί, είμαστε σήμερα εδώ, ήρθαμε, για να ξέρετε όλοι, από το Βελβεντό της Κοζάνης. 2 ώρες δρόμος με το λεωφορείο. Ήρθαμε για ένα και μοναδικό λόγο. Για να, εκτιμώντας και τιμώντας το πρόσωπο και την προσωπικότητα της πρεσβυτέρας Καλυψός. Αυτή είναι η αλήθεια. Για τον άρτιο επιστημονικά και θεολογικά τρόπο με τον οποίο μας ξενάγησε 7 μέρες στα Ιεροσόλυμα, από την 1η μέχρι την 7η του μηνός Νοεμβρίου. Και όχι μόνο αυτό, για τον άρτιο τρόπο της ξενάγησής της, αλλά και για το πάθος της καρδιάς της, εξαιτίας του οποίου πάθους πάθαμε κι εμείς ζημιά στην καρδιά μας. Και για να εκτιμήσουμε αυτό το οποίο σας... Δεν μπορώ να σας μιλήσω για τα Ιεροσόλυμα, γιατί θα αδικήσω τα βιώματα των 20 ανθρώπων, τα προσωπικά βιώματα του καθενός από τους 20 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους και εγώ βιώθαμε 7 μέρες στην Αγία Γη. Η περιγραφή με τον πιο λογοτεχνικό ή θεατρικό τρόπο αδικεί το βίωμα, το συρρυκνώνει, το στεγνώνει. Είναι σαν να προσπαθεί ένας ερωτευμένος να σου αποδείξει τον έρωτά του με λόγια. Δεν γίνεται αυτό. Τα Ιεροσόλυμα είναι ένας διαρκής έρωτας που περιλούει όλους τους ανθρώπους οποιουδήποτε θρησκεύματος και οποιασδήποτε εθνότητας. Και όχι μόνο αυτό. Είναι ένας έρωτας ενωτικός ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι Άγιοι Τόποι είναι η ιστορική μήτρα της χριστιανοσύνης, του αρχαίγονου χριστιανισμού. Οι Άγιοι Τόποι μπορούν να γίνουν η μήτρα από την οποία θα προκύψουν οι Άγιοι Τρόποι της καλοσύνης και της συμφιλίωσης ανάμεσα στους ανθρώπους, στις τοπικές κοινωνίες και στα αλληλομισούμενα έθνη. Και αυτό κάνει η ζωντανή Εκκλησία απανταχού της γης. Χαίρες Ιών Αγία, μήτυρ των Εκκλησιών, Θεού κατοικητήριων. Το βιώνει κανείς αυτό και καταλαβαίνει κανείς, ταξιδεύοντας στην Αγία Γη, το σημαντικό έργο το οποίο επιτελεί μέσα από ποικίλες ιστορικές, εθνικές πιέσεις και δυσκολίες το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το προς το οποίο
χρειάζεται ένας απέραντος σεβασμός και προς τους αγιοταφείτες πατέρες που διακονούν εκεί στην Αγία Γη. Και καταλαβαίνει κανείς ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με το έργο που επιτελεί οφείλει το σεβασμό και την υποστήριξη πάντων σε αυτό το δύσκολο έργο και σε αυτή τη δύσκολη γεωγραφική θέση που βρίσκεται. Με σεβασμό στα απαράγραπτα δικαιώματα και στους σχεδιασμούς των πέντε πρώτων αρχαίγονων ιστορικών πατριαρχείων που περιγράφουν και γεωγραφικά την εκκλησιολογία απανταχού της γης. Χαιρόμαστε που είμαστε απόψε εδώ στην πόλη της Κατερίνης. Έχουμε και εμείς από το Βελβεντό εδώ ανθρώπους δικούς μας, την μεγάλη συνοικία, το συνοικισμό των καταφυγιωτών που ήρθαν εδώ ύστερα από το ολοκαύτωμα που υπέστη το χωριό τους από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το Δεκέμβριο του 1943, όπου ένας μεγάλος πληθυσμιακός όγκος του καταφυγίου ήρθε και εγκαταβίωσε και εγκαταβιώνει εδώ με επιτυχία και με δημιουργικότητα στην πόλη της Κατερίνης. Και μέσα από αυτούς νιώθουμε και εμείς αδελφικά ενωμένοι με εσάς τους κατερινιώτες. Και μας ενώνει ακόμα πιο πολύ η παρουσίαση του προσώπου του Αγίου Νεκταρίου που με τέτοιο λυρισμό και μεταδοτικότητα συναισθημάτων μας μετέφερε απόψε η Πρεσβυτέρα Καλυψό, την οποία ευχαριστούμε. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η υπομονή και η ειρηνικότητα του Αγίου Νεκταρίου περνάει μέσα στις ψυχές μας. Και για έναν άλλον επιπρόσθετο λόγο, συγκλονιστικό για τη σημερινή μέρα, σήμερα που είναι η πρώτη γιορτή επίσημη του Αγίου Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτη, του νέου Αγίου Κατατεχθέντος Αγίου, σήμερα που γιορτάζεται για πρώτη φορά. Και θέλουμε αυτή η εγκαρδιότητα να είναι συναδελφωτική. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Νεκτάριε, να χαίρεστε την Πρεσβυτέρα και την ενορία σας στην Αθήνα, στο Περιστέρι, και νιώθουμε αλληλέγγυοι όλοι. Ευχαριστούμε και εσάς και το Δήμο Κατερίνης και το Πνευματικό Κέντρο για την υποδοχή και τη φιλοξενία. Καλά Χριστούγεννα! Τον ευνηδιάσαμε τον πατέρα Κωνσταντίνο, αλλά δεν είχε πρόβλημα. Είναι χήμαρος, όπως τον είδαμε και εκεί στα Ιεροσόλυμα. Για να έρθουμε εδώ, χρειαζόμασταν εισιτήρια. Χρειαζόμασταν βενζίνες. Αλλά ο ανοιχτόχερος, εδώ, σύλλογος, μάλλον η σχολή γονέων, μας έκανε τα έξοδα. Δεν γνωρίζουμε όλους τους υπευθύνους, αλλά ξέρουμε και καταλάβαμε, αφού έχουν για πρόεδρο τον κύριο Κορομπίλη, καταλάβαμε τι κρύβεται πίσω από αυτό το σύλλογο. Τον ευχαριστούμε για τα έξοδά μας και που είναι η αιτία που είμαστε εδώ απόψε. Έχουν να κάνουν κάποιες ανακοινώσεις και σε λίγο θα βγουν τα παιδιά μας για το δεύτερο μέρος. Στο σημείο αυτό και πριν καλέσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, κύριο Κωνσταντίνο Κορομπίλη, να απονείμει κάποια αναμνηστικά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η επόμενη εκδήλωσή μας θα γίνει τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου. Ο μιλητής είναι ο ογκολόγος ιατρός Χρήστος Εμμανουηλίδης και το θέμα που θα αναπτύξει είναι καρκίνος, τι πρέπει να γνωρίζουμε. Η είσοδος, όπως πάντα, είναι ελεύθερη την επόμενη Δευτέρα στις 9 Δεκεμβρίου. Στο σημείο αυτό θα καλέσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Κώστα Κορομπίλη, να απονείμει ένα μικρό αναμνηστικό στους σημερινούς ομιλητές. Πανοσιολογιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η σημερινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να έχει γίνει εάν ο Χρήστος και η Αγγελική Ταρεσιάδου δεν ανοίγανε το ξενοδοχείο τους για να φιλοξενήσουν τα 21-22 άτομα και να τα ταΐσουν. Οφείλω να το ξαναπώ, είναι το ξενοδοχείο Στρά στην παραλία και θερμά τους ευχαριστούμε.
μας γνωρίσανε στην την Πρεσβυτέρα και έτσι λοιπόν τους καλέσαμε και νομίζω το απολαύσαμε όλοι. Να πω ότι ούτε ένα ευρώ από τις πωλήσεις των CD, των DVD, των βιβλίων που είναι έξω δεν καρπώνονται η Πρεσβυτέρα. Όλα φεύγουν, όπως τόνισε, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην Ιερά Μονή Σινά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας απονέμω ένα μικρό αναμνηστικό. Είναι τα λάβαρα, λάβαρα ιστορικά εκκλησιαστικά, τα οποία πόνισε στο λεύκο αυτό ο συντοπίτης μας, σχολικός σύμβουλος, κύριος Νίκος ο Γρέκος. Σας το δίνω πολύ μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε σαγνά. Θερμά. Λοιπόν, τώρα το δεύτερο μέρος των χώρων μας, που θέλουμε να τονίσουμε μέσα από αυτό το μέρος, ότι όλοι οι χωροί της πατρίδας μας είναι παραδοσιακοί. Χωροί που ξεκίνησαν από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Να πούμε ένα παράδειγμα. Το χασάπικο που κάποιοι χορεύουν, μέσα στον κόσμο ζούμε, κάποιοι γλεντάνε, χορεύουν, διασκεδάζουν στους γάμους των παιδιών, σε γιορτές. Δεν είναι λαϊκός χορός. Είναι παραδοσιακός χορός από τα βάθη της Μικράς Ασίας. Κάποιους τέτοιους, λοιπόν, παραδοσιακούς χορούς, κάποιους με λαϊκά ακούσματα, θα ακούσετε, θα δείτε μάλλον εδώ, ξεκινώντας από τις φωτιές που θυμίζουν την καταστροφή της Σμύρνης. Στη συνέχεια, το χασάπικο της Μικράς Ασίας. Ο Απτάλικος, ο Συρτός από τη Σέριφο, ο Θαυμάσιος Μπάλος και το Κουλουριώτικο θα κλείσουν το απόψινό μας πρόγραμμα. Μετράει η χαρά των παιδιών. Θα τους δείτε με τι χαρά μάθανε τους χορούς μας, που είναι καταγεγραμμένοι 2.000 ελληνικοί χοροί. Και αν βάλουμε και τις παραλλαγές, ξεπερνάνε τις 4.000. Αυτούς τους χορούς μεταδώσαμε στα παιδιά μας, γιατί παράδοση και ορθοδοξία είναι δεμένες και αχώριστες. Οι φωτιές, λοιπόν, θα ξεκινήσουν.
σκοτώσουμε. Λιγαριά, λιγαριά, κάθε κουράγιο βρε παιδιά. Έλα εδώ, έλα εδώ.
Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Το πρώτο, δεύτερο μέρος του Αποστόλου το κάναμε πρώτο. Την αδιάλειπτη προσευχή και προσοχή στο βίο μας όπως προσευχότανε και πρόσεχε ο Άγιος Νεκτάριος. Ο πατήρ Παύλος συνιστά δύο πράγματα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, λέει, και πολύ εύκολο να σωθεί ο άνθρωπος. Με δύο πράγματα, λέει. Ποια πράγματα, Γεώργη, θα του λέγαμε? Προσοχή και προσευχή. Προσοχή και προσευχή. Άρα λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε, το κάναμε το δεύτερο μέρος του Αποστόλου Παύλου πρώτο. Το δεύτερο όμως μέρος ήταν το πρώτο του Αποστόλου Παύλου και το μήνυμα αυτό περάσαν τα παιδιά μας. Παιδιά τα οποία γονείς τα οδήγησαν στην Εκκλησία. Παιδιά τα οποία νηστεύουν. Παιδιά τα οποία εξομολογούνται. Παιδιά τα οποία όμως τι έχουν επάνω τους, ξέρετε, που δεν έχουν δυστυχώς τα άλλα παιδιά τα σημερινά. Παιδιά επιστήμονες. Παιδιά φοιτητές. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Παιδιά, αυτά τα παιδιά έχουν τη χαρά του Θεού. Που τη χαρά του Θεού, δυστυχώς, παιδιά τα οποία είναι μακριά από το χώρο της Εκκλησίας, δεν την έχουν. Πάντοτε χαίρετε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο πατήρ Παΐσιος μας έλεγε μια συμβουλή σε όλους μας, ότι, παιδιά μου, να έχετε μέσα στο επάγγελμά σας Χριστό. Εάν δεν έχουμε Χριστό, το επάγγελμά μας είναι καταστροφικό. Να θυμηθούμε το αρχαίο. Επιστήμη χωριζομένη εκ της αρετής, πανουργία εστί. Και ο Άγιος Νεκτάριος ήταν υπηρέτης της αρετής του Χριστού. Το επάγγελμά μας λοιπόν πρέπει να το έχουμε πάντοτε με Χριστό. Έλεγε κάποιος γέροντας ότι, παιδιά μου, καλύτερα ένας αγράμματος χριστιανός παρά ένας επιστήμονας αντίχριστος. Ο επιστήμονας, ο αντίχριστος, την επιστήμη του θα τη γυρίζει σε κακία, σε φθόνο, σε πόλεμο. Ο αγράμματος άνθρωπος που έχει Χριστό θα έχει αγάπη για όλο τον κόσμο. Αυτή την αγάπη θέλουμε και τη χαρά να μεταφέρουμε η ενορία μας μετά από την φοβερά όμορφη πρόσκληση και την αγάπη της σχολής γονέων εδώ στην Κατερίνη και από διευθυντής, το ξαναλέω, το είχα ξαναπεί, από διευθυντής νεότητος που ήταν ο Δεσπότης κάτω στην Αθήνα, ο γέροντας ο Αγαθόνικος, ήταν ένας πνευματικός μου, με μια μεγάλη παρέα ήδη επιστημόνων και μητροπολιτών που έβγαλε το πετραχύλι του. Ζητώ και εγώ προσωπικά ταπεινά, αλλά και η πρεσβυτέρα μου και όλη η νεότητα την ευχή του να τη μεταφέρετε την ευχή στον Δεσπότη σας και στον πνευματικό μου πατέρα λίγο παλαιότερα, τον Αγαθόνικο τον Γέροντα. Και όπως είχα γνωρίσει και τον Βαρνάβα, γιατί ζούσα στην Ελβετία, στο Βύρονα, και τον γνώρισα. Μεγάλος και αυτός, μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, μορφές οι οποίες μεταδίδανε σοφία και αγάπη. Σας ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο της Σαρακοστής.